Πάμε στις ερωτήσεις. Πάλι ερωτήσεις. Προσωπικού γιατί, σας ανέφερε κανένας? Τι προσωπικό, δεν καταλαβαίνω. Σας παρακαλώ όμως, μην παίρνω το λόγο έτσι, με συγχωρείτε. Λέω λοιπόν, δεν σας έθιξε κανένας, δεν σας είπε τίποτα κανένας. Ο κύριος πάντως αναφέρθηκε σε εσάς ένα ερώτημα που έχετε κάνει. Ελάτε, εξηγήστε το. Πράγματι, ο κύριος Πάντος, όπως πολύ σωστά είπατε, αναφέρθηκε στο ερώτημα που έκανα στο Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με το ύψος του κτηρίου στο οποίο βρίσκεται η κεραία στη Φραγκοκλησιάς, το ύψος των παρακείμενων κτηρίων και την απόσταση του κτηρίου από παιδικές χαρές κτλ. Κτλ. Αυτό είναι το γεγονός. Όμως, θα σας το εξηγήσω αμέσως τώρα. Όμως, η απάντηση η οποία μου κοινοποιήθηκε σήμερα, αλλά είχα λάβει γνώση από την υπηρεσία, αναφέρει και παρερμηνεύει το ερώτημα αυτό ως καταγγελία. Και έχει κοινοποιηθεί και, το έχει πει, αλλά εγώ, αυτό είπε ο κύριος Πάντος, αλλά επειδή εγώ αισθάνομαι θυγμένη από την παρερμηνία αυτή και την ονομασία του ως καταγγελία, ως αν εγώ να είχα καταγγείλει κάποιον, θα ήθελα παρακαλώ πολύ δημοσίως να γίνει η ανασκευή. Ωραία. Συμφωνούμε γι' αυτό, έτσι. Ωραία. Τελείωσε, κύριε Πάντο. Κύριε Πάντο, σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρία Χαλιώτη, σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Παράληψή μου που δεν σας ζήτησα και σας ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι η πρώτη φορά στο Δημοτικό Σύμβουλο με το ρόλο του Προέδρου του Πολυδρόσου. Δεύτερο, δεν καπελωνόμαστε σαν συλλόγος από κανένα συνδυασμό εδώ μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Το είπαμε αυτό. Το είπαμε. Λοιπόν, πάμε στις ερωτήσεις. Ενότητα Ανατροπή και Έργο για το Μαρούσι αναφορά για διαμαρτυρία κατοίκων περιοχής Κοκκινιάς και Πυρώτικων, ειδικό δρομολόγιο της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Κύριος Ζήκος, μην το διαβάζω τώρα ξανά, είναι σε γνώση. Όχι, όχι, εντάξει, το έχω, κύριε Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι έχει δοθεί εντολή από το Δήμαρχο εδώ και αρκετό καιρό σχετικά με αυτή τη δρομολόγηση των κυριακάτικων δρομολογίων, για περισσότερο για τις εκκλησίες όντως. Και πραγματικά η υπηρεσία έχει βγάλει ήδη και το πρόγραμμα. Πρόκειται για τρεις γραμμές, είναι η γραμμή 20, 30 και 40. Μιλάμε πάντα για το Ανατολικό Μαρούσι, δηλαδή της Νέας Λέσβου, Σισμανόπουλου, Κοκκινιά, Πυρώτικα και το Πολύδροσο με το Σωρό. Αυτές είναι οι τρεις γραμμές που έχουν ετοιμαστεί και οι οποίες θα λειτουργούν από τις 7.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Θα γίνονται 5 δρομολόγια αναγραμμή και η συχνότητα των δρομολογίων είναι γύρω στα 50-55 λεπτά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αν και έχει ετοιμαστεί εδώ και ένα μήνα, κοιτάμε κάποια διαδικαστικά θέματα, όπως έχει να κάνει με τις υπερορίες των οδηγών, γιατί όπως ξέρατε μέχρι και τώρα δεν πληρωνόντουσαν υπερορίες, δεν υπήρχαν αυτά. Κοιτάμε, επομένως, πιστεύω ότι αν όχι αυτή την Κυριακή, την επόμενη λογικά θα λειτουργήσει η συγκοινωνία και την Κυριακή. Ωραία. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα προς τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας για το θέμα της γεωτεχνικής μελέτης ρέματος Αφούς. Πες το μικρόφωνο, κύριε Κοκκάλη. Αυτό έχει απαντηθεί στο προηγούμενο συμβούλιο. Είπαμε όταν περιμένουμε την μελέτη του μελετητή, ο οποίος έχει πει ότι μέχρι την 34 θα παραδώσει τη μελέτη, θα μας την παραδώσει νωρίτερα και από εκεί πέρα θα έρθουμε σε συνεννόηση και με, όπως έχει ζητήσει και ο κύριος Μαγιάκης και η αντιπολίτευση, για να δούμε τι παρατηρήσεις έχουμε πάνω σε αυτή τη μελέτη, αφού την κοιτάξει η υπηρεσία. Όχι, για τη μελέτη διευθέτησης του ρέματος είναι το ερώτημα. Ωραία, εντάξει, δεν έχει σημασία, εγώ το αναφέρω. Λοιπόν, άλλη ερώτηση προς τον κύριο Κάβαλο. Τον περασμένο Νοέμβριο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, κύριε Κάβαλε, ελάτε. Πού είναι ο δημοτικός διευθυντής? Η απάντηση στην ερώτηση των συναδέλφων είναι ότι το έργο έχει εξοφληθεί και ήταν έργο το οποίο συγγνώμη, κύριε Κάβαλε, η ερώτηση είναι για το. Αυτό απαντάω, κύριε Πρόεδρε. Τα παραδοτέα του έργου ηλεκτρονική επικοινωνία των πολιτών πρόκειται για το έργο χρηματοδοτικού με ευρωπαϊκού πόρου. Αυτό είναι το ερώτημα που έχετε θέσει. Αυτό απαντάω. Σας παρακαλώ τώρα λίγο.
Ελάτε κύριε Κάβαλη, συγγνώμη. Το έργο αυτό είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, και έχει ήδη εξοφληθεί. Στη συνέχεια θα πρέπει να πω ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η εφαρμογή του, γιατί γίνεται σύνδεση των δύο συστημάτων που υπάρχουν, το κλόμπο και αυτό της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πολιτών, και όταν ολοκληρωθεί αυτό από τον ανάδοχο, τότε αυτή όλη η διαδικασία στο τέλος Απριλίου θα γίνει η μερίδα και συγχρόνως θα γίνει και διαβούλευση στη συνέχεια, όπου θα ληφθούν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις που θα έχουν συγκεντρωθεί για να γίνει η βελτίωση του συστήματος και στη συνέχεια θα έχουμε την εφαρμογή του. Ευχαριστώ. Τώρα, αυτό το ερώτημα έχει σχέση με τη βιοκλιματική, αυτά που ανέφερε ο κύριος Πάντος. Θέλετε να το ξαναθέσω, νομίζω ότι έχει νόημα. Ελάτε. Είναι δύο οι ερωτήσεις. Η μία είναι για την ας πούμε κυκλοφοριακή μελέτη, την οποία την έχω συζητήσει στο γραφείο μου με την κυρία Διακολιού. Ό,τι έχουμε πει ισχύει, τώρα βγαίνει στο διαδίκτυο, οπότε δεν νομίζω να θέλει κάτι περαιτέρω. Θα δούμε μόλις μπει για διαβούλευση. Οπότε όσον αφορά τη βιώσιμη κινητικότητα, αν θα κριθεί ανάγκη, αφού ολοκληρωθούν οι συγκοινωνιακές μελέτες, θα κοιτάξουμε πώς θα την αναθέσουμε. Προηγουμένως δεν διάβαζα άλλα πράγματα και δεν κατάλαβα. Όπως ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Γενικός Γραμματέας. Όσον αφορά τις ερωτήσεις που έχουμε για τα πεζοδρόμια που μου έχει πει ο κύριος Κούκουζας και η κυρία Διακολιού. Έτσι. Μάλιστα. Η διάνοιξη και η διαμόρφωση. Πάμε πρώτα για την οδό Φραγκοκλησιάς. Η διάνοιξη και η διαμόρφωση της οδού Φραγκοκλησιάς κατά το τμήμα της από την οδό Αμαρουσίου Χαλανδρίου μέχρι την οδό Σάμου δεν έχει καταστεί μέχρι τη σήμερα εφικτή, καθότι θα πρέπει να προηγηθεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών εκπόνησης και κύρωσης της σχετικής πράξης εφαρμογής. Ακόμα δεν είναι στο σχέδιο η περιοχή. Μπορείτε να κάνετε λίγο ησυχία, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ λίγο. Εν τούτης, λαμβάνοντας υπόψη ότι παραπάνω διαδικασίες είναι ιδιαίτερα χρονοδόρες και ότι στο εν λόγω οδικό τμήμα σήμερα δεν υφίσταται καθόλου πεζοδρόμιο, η διοίκηση έχει δώσει εντολή για άμεση κατασκευή ενός προσωρινού πεζοδρομίου, το προσωρινό ένα τσιμέντο που θα μπορούν, πεζοδρόμιο από τσιμέντο που θα μπορούν να κινούνται οι κάτοικοι επί της οδού, το δεξί σημείο της οδού Φραγκοκλησιάς. Και έχει δοθεί εντολή σε εργολάβο και στο άμεσο χρονικό διάστημα θα φτιαχτεί. Πάμε λοιπόν για την οδό Χυμάρας που αναφέρεται. Έχει ήδη γίνει η διαπλάτηση του πεζοδρομίου παραπλεύως του καταστήματος Μαρινόπουλου. Η κατασκευή έγινε από την επιχείρηση κατόπιν υπόδειξης και χωρίς σχετικής άδειας από την υπηρεσία. Για την οδό Γρανικού και Γραβιάς εξετάζεται η βελτίωση των υφιστάμενων οδεύσεων και η ένταξη της ανακατασκευής των πεζοδρομίων σε προσεχή εργολαβία. Συνεχίζω. Πάμε για την οδό Σοφοκλέους που λέτε. Η οδό Σοφοκλέους έχει πεζοδρομηθεί στο μεγαλύτερο τμήμα της με κυβόλυθους. Χρειάζεται να κατασκευαστεί πεζοδρόμιο όντως από τη Βορείου Υπήρου ως τη Λεωφόρο Κηφισίας. Στο τμήμα αυτό θα πρέπει να προηγηθεί πρώτα διάνοιξη για την οποία απαιτείται να έχουν συντελεστεί πράξη αναλογισμού των παρόδων διεκδικησιών. Δηλαδή μπαίνοντας από την Κηφισίας στην οδό Σοφοκλέους πρέπει να γίνει πράξη αναλογισμού. Το θέμα είναι προς διευθέτηση και σε συνεννόηση και με την πολεοδομία και με τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Και αυτό που κοιτάμε να κάνουμε είναι μια κυκλοφοριακή ρύθμιση, τουλάχιστον να γίνει αυστηρή, αν γίνεται, και συνεννόηση πάντα με τον μελετητή, αν γίνει μια αυστηρή μονοδρόμηση και δεν μπαίνουν από δύο διευθύνσεις αυτοκίνητα που έχουμε πρόβλημα. Πάνω σε αυτό θέλω να πω όμως και κάτι άλλο. Όπως είναι φανερό, οι παρατηρήσεις αφορούν σε ζητήματα τα οποία η διοίκηση μερινά και έχει ήδη προβεί σε ενέργειες. Δηλαδή δεν περιμέναμε να μας το πείτε, ήδη έχουμε προβεί σε ενέργειες. Ξέρετε ότι είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες και όλα αυτά παίρνουν χρόνο.
Επί τη οδού Χιμάρας είπαμε έχει ήδη κατασκευαστεί πεζοδρόμιο. Φραγκοκρισιά έχει δρομολογηθεί. Γραβιά και Γραμμικού έχει ενταχθεί στον προγραμματισμό για Πασική Εργολαβία και την επί τη οδού Σοφοκλέωσεων γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη μέτρων που θα βελτιώσουν την οδική ασφάλεια. Όλα αυτά τα ανωτέρω σε μια ιδιαίτερα δυσμενών οικονομικών συνθηκών κατάσταση και έχουν περιορίσει που ξέρετε ότι υπάρχουν λίγοι πόροι και έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Αλλά ήθελα να κοιτάξει και η αντιπολίτευση να δείξει κάποια ευαισθησία στους δρόμους τους περιφερειακούς. Οι δρόμοι περιφερειακοί και δεν έχω ακούσει κανένα να κάνει καμία αναφορά γι' αυτό. Εδώ στη λεωφόρο Πεντέλης υπάρχει η λεωφόρος Κηδησίας, όπου υπάρχει και έγγραφο του αντιδημάρχου του κυρίου Σταθούλη για τα προβλήματα που υπάρχουν στη στροφή απέναντι από τα σχολεία, που έχουν χτυπήσει το άγαλμα εκεί, έχουμε θρυνήσει πάρα πολλά θύματα εκεί πέρα. Στην οδό Πεντέλης, ο Δήμος, ενώ δεν είχε στην ουσία καμία δουλειά, πήγαμε και κλαδέψαμε την εισίδα, γιατί το είχε αφήσει η περιφέρεια έτσι. Στην Σπύρου Νόη το ίδιο έγινε, για να μην θρυνήσουμε θύματα, κοιτάξαμε να πάμε να κλαδέψουμε εκεί πέρα τι γίνεται. Δεν έχει η περιφέρεια, ενώ έχουμε ζητήσει πάμπολες φορές, δεν έχει προβεί στο στρώσιμο των δρόμων στον οποίο υποχρεούται και σε εργολαβία στην οποία έχει γίνει από το 2015, ακόμα περιμένουμε να ξεκινήσει ο εργολάβος. Παράλληλα θέλω να πω ότι όσον αφορά την περιφέρεια, ίσα ίσα δυσχεραίνει το έργο τη ζωή των δημοτών. Δεν έχουν πληρωθεί δύο έργα όσον αφορά τα όβρια του Ψαλιδίου, στα οποία ο εργολάβος ετοιμάζεται να κάνει οριστική διάλυση, όπως και το έργο τα όβρια του Στουντίου, που μπορούσε να πληρωθεί. Δεν έχει πληρωθεί για άγνωστους λόγους, όπως και το πρώτο έργο που σας είπα έχει μπει στον πίνακα οφειλών. Αυτά επί του παρόντος. Ευχαριστώ. Ελάτε κύριε Διακουλιού. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα με δεδομένο του ότι αυτά που έχουμε συζητήσει στο γραφείο σας κύριε Αντιδήμαρχε ισχύουν, μήπως υπάρχει δυνατότητα είτε οι σύλλογοι είτε η αντιπολίτευση να έχουμε ένα αντίγραφο της μελέτης που θα βγει στη διαβούλευση? Και βέβαια δεν υπάρχει κανένα θέμα. Α, λοιπόν, προσθέτω. Ωραία. Αν θέλω να βγει έτσι και έτσι, αύριο μεθαύριο σε δύο μέρες θα βγει. Από εκεί και πέρα το συζητάμε και βέβαια. Κύριο Κλαπάκη, ελάτε κύριε Κλαπάκη. Θέλω να κάνω μια ανακοίνωση. Όπως είδατε προηγουμένως, δεν μας αφήνει εδώ το Δημοτικό Πρόεδρος να μιλήσουμε με τους κατοίκους όταν παρεμβαίνουν και ζητάνε να πούν τα προβλήματά τους. Να τους πούμε καλύτερες λύσεις, πώς θα λύσουν τα προβλήματά τους. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει μεταβληθεί μόνο στο να περνάνε μονάδες αποφάσεις στην πλειοψηφία και να την κλείνει εκεί. Σας ενημερώνω δε ότι δύο δικαστήρια υπάρχουν σε 10 μέρες κατά του Δήμου Μαρουσίου. Δυστυχώς έχει μετατραπεί, η μόνη λύση πλέον είναι μόνο αυτή η δικαστική οδός. Και γιατί, όπως ενημερώνω και εδώ πέρα από το έγγραφο που έλαβα από την περιφέρεια, από την προκειμένη διοίκηση, σχετικά με την ανατέλεια προσφυγία, σας ενημερώνω ότι δεν απεφάνθηκαμε στην προβλέπουμενη αποκλειστική προθεσμία το 2 μηνών. Συνεπώς, η προσφυγή σας θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Έτσι, απορρίπτουν όλες τις προσφυγές μας για ό,τι γίνεται στο Δήμο. Δηλαδή, αυτός είναι ο έλεγχος που κάνει το κράτος στις παρανομίες των Δήμων. Δηλαδή, δεν προλάβαμε να τα κοιτάξουμε και γι' αυτό. Αυτό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα. Δεν σε αφήνουν να μιλήσεις, να ενημερώσεις τους πολίτες. Και από εκεί και πέρα, εγώ αυτή τη στιγμή αποχωρώ λόγω του ότι δεν έβαλε ούτε το θέμα που ζήτησα να το βάλει σε ψηφοφορία ο Πρόεδρος. Αποχωρεί ο κ. Κλαπάκης. Ελάτε κύριε Μαγιάκη, αμέσως κύριε Σπυρόπουλε. Τώρα για αυτό το θέμα. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Κόκαλη, για να μην δημιουργούνται εδώ πέρα ασφαλμένες εντυπώσεις, φέρτε αν θέλετε στο Δημοτικό Συμβούλιο μια επιστολή με όλες τις εκκρεμότητες της περιφέρειας οι οποίες έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα ζητήματα που είπανε και προφανώς με ομόφωνη απόφαση να τα προωθήσουμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εντάξει. Ευχαριστούμε κύριε Σπυρόπουλος για αυτό το θέμα, έτσι. Εντάξει, για αυτό το θέμα κύριε Κούκουζα, ελάτε. Κύριε Κόκαλη, σχετικά με την ερώτηση που έχω κάνει για την οδό Σοφοκλέους και την ασφαλή διέλευση των πεζών, επειδή όπως καταλαβαίνετε και εσείς και το γνωρίζετε το θέμα, είναι ύψιστης σημασίας και θέλουμε όλοι να αποφευθεί πιθανόν ατυχές γεγονός όπως έχει συμβεί στον Παράδεισο.
πρόκειται να γίνουν κάποια άμεσα μέτρα, ας πούμε κάποιοι καθρέφτες, κάποιες πινακίδες, κάποια αστυνόμευση ενδεχομένως, μέχρι να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες που σωστά είπατε είναι χρονομοβόρες για τις διανοίξεις και τα πεζόδρομια, που όμως να ελαττώσουν αν είναι δυνατόν την ταχύτητα των αυτοκινήτων που περνάνε. Ναι, για αστυνόμευση δεν μπορώ να σας πω. Όντως έχει δοθεί εντολή τις άμεσες προσεχείς μέρες να γίνουν και για καθρέφτες, να δούμε τι μπορούμε να βάλουμε από καθρέφτη και τι να γίνει από σήματα, να δούμε όσο μπορούμε να το περιορίσουμε. Πάντως υπάρχει ένα θέμα τώρα, παρεπτόντως το λέω αυτό, κλείστε λίγο να σας πω. Στη Γραβιά, δεν θυμάμαι, εκεί που δεν έχει πεζοδρόμιο, παρκάρουν αυτοκίνητα και εκεί από κάτω υπάρχουν οι μετρητές της ΕΙΔΑΠ. Με αποτέλεσμα η ΕΔΑΠ να πηγαίνει να μην μπορεί να μετρήσει και να έχουν συσσωρευτικά οι λογαριασμοί. Εκεί μήπως θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποια κολονάκια τουλάχιστον προσωρινά μέχρι να γίνει πεζοδρόμιο. Έτσι. Προς το λέω, το αναφέρω επειδή χτες υπήρχε μια ψήμανση από κάποιον που ήρθε η ΕΔΑΠ συσσωρευμένη επειδή δεν μπορούσε να μετρήσει. Και γι' αυτό το λέω τώρα. Όσον αφορά την ΕΔΑΠ, είχαν μπει και σε λάθος τώρα πληροφόρηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαν μπει σε λάθος μέρη τα... Σωστό είναι. Εδώ και θέλαμε να μεταφέρουμε για τις παραδόσεις τα ρολόγια και περιμέναμε 1,5 μήνα με 1,000 παρακάλια. Και όπως εδώ πέρα και σε ένα άλλο θέμα που έχουμε με τη Νέα Λέσβου, θα το πω μετά στο τέτοιο, πρέπει να αλλάζουν τις σωλήνες που αποδειγμένα, ας πούμε, είναι στις κάρτες. Τέλος πάντων, έχουμε πρόβλημα με τις υπηρεσίες. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά μια άλλη ερώτηση, η οποία έχει τεθεί για την περιφορά της εικόνας Παναγίας σου Μελά, κυρία Χαλιώτη, νομίζω ότι το έχετε λύσει αυτό, το λύσατε. Υιοθετήθηκε. Υιοθετήθηκε πριν από λίγες ώρες, οπότε δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Παιδιά, λιγάκι, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Πώς? Το ερώτημα ήταν για ένα ποσό του κύριο Τσαμόπουλο. Τσαπόπουλο, συγγνώμη. Δεν θα μιλήσει και Τσαπόπουλο. Όχι, εντάξει. Αφού συνοήθηκε η κυρία Χαλιώτη. Λοιπόν, και πάμε στο θέμα του Golden Hall. Λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα εδώ για στις 17/3/2016 εισήχθη προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής με θετική. Υπάρχουν δύο ερωτήσεις. Παρακαλώ πολύ να εξεταστεί η κοινή ερώτηση όλου του συνδυασμού. Ναι, βλέπω ότι έχετε για το ίδιο θέμα. Είναι του συνδυασμού και μπράβο, εντάξει. Ναι, παρετήστε εσείς από τη δική σας και είναι για το συνδυασμό. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, στις 17/3/2016 σύγχρονη προσψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής με θετική εισήγηση το θέμα με τίτλο «Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Δημοσίου Ακινήτου Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης IBC Golden Hall στο Μαρούσι Αττικής». Σε συνεδρίαση παρενέβη η παράταξή μας με ομιλία του επικεφαλής της Λευτέρη Μαγιάκη, ο οποίος ζήτησε να μην γίνει δεκτή παραπάνω μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τελικά η ψήφιση του θέματος αναβλήθηκε προκειμένου να ληφθεί υπόψη η γνώμη της Δημοτικής Αρχής. Ερωτάται η Δημοτική Αρχή ποια είναι η τεκμηριωμένη άποψη της Δημοτικής Αρχής για την υλοποίηση αυτού του έργου. Είναι σύμφωνη με την επέκταση του Golden Hall σε επιφάνεια 22.000 τετραγωνικών μέτρων περίπου και αν ναι, γιατί. Αν διαφωνεί με το έργο του οποίου η υλοποίηση δρομολογείται, τι θα πράξει για να το αποτρέψει. Είχε λάβει μέρος στη δημόσια διαβούλευση πριν την έκδοση του ΕΣΧΑΔΑ για την παραχώρηση του Golden Hall FEC. Και τα λοιπά, μην διαβάζω τα νούμερα. Και αν έπια είναι η θέση, ήταν η θέση της. Αν όχι, γιατί αμέλησε να τοποθετηθεί σε ένα τόσο μεγάλη σημασία για την πόλη νομοθέτημα. Αυτό βέβαια. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο για το ΧΕΙ. Για το ΧΕΙ, λέω, για το IBC, συγγνώμη. Λοιπόν, καταρχήν να σας καλησπερίσω και εγώ για την σημερινή μέρα, να εκφράσω τη θλίψη μου για ό,τι συνέβη στο κέντρο της Ευρώπης, στην πρωτεύουσα της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες, όπου δεκάδες νεκροί αλλά και εκατοντάδες τραυματίες γίναν από βαρβάρους που θέλουν να τραυματίσουν τη δημοκρατία και γενικότερα τον πολιτισμό. Θεωρώ ότι αυτά που ζούμε θα πρέπει να μας οπλίσουν όλους με μια ενωτική προσπάθεια να διατηρήσουμε ο καθένας τη θέση του και το ρόλο που διαδραματίζει για να ξεπεραστούν όποια εμπόδια. Και φυσικά
Να πω ότι μέσα σε αυτό το γίγνεσθε εμείς προγραμματίζουμε και όπως πιστεύω θα έχετε ενημερωθεί συγκεκριμένη δράση πάλι μέσω της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, η οποία έχει να κάνει με το τρέχουμε όλοι μαζί, που στις 10 η ώρα καλό θα είναι να είμαστε όσοι θέλουμε εδώ στο Δημαρχείο Αμαρουσίου για τα 10 χιλιόμετρα σε συνεργασία τη σχέδια με το Δήμο Αμαρουσίου, το Δήμο Μελισσίων και το Δήμο Βρυλισσίων. Όποιος μπορεί να τρέξει και όποιος δεν μπορεί να χειροκροτήσει αυτούς που τρέχουν. Ελπίζω αυτή η αίθουσα να είναι γεμάτο από ανθρώπους που θα τρέξουν. Είναι αλήθεια. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Σαγρή, είστε σε αυτή την κατηγορία. Να πω ότι πράγματι βάσει του συγκεκριμένου ερωτήματος της παράταξης η οποία ανεγνώστη, της ενότητας που ανεγνώστη από τον πρόεδρο, είναι σαφές ότι υπήρξε μία διαδικασία στο Περιφερειακό Συμβούλιο το απόγευμα της Πέμπτης, που αφορά φυσικά την πόλη μας, που αφορά την διαδικασία λειτουργίας μετά από συγκεκριμένες κατασκευές του Ολυμπιακού Μουσείου αλλά και του Ενιδρίου, κάτι που είχε συμβασιοποιηθεί ότι θα γίνει από τον χρονομισθωτή της εν λόγω εγκατάστασης, όταν η κεντρική εξουσία αποφάσισε το 2013 για μας χωρίς εμάς, αφενός μεν να προκηρύξει αυτόν τον πλειοδοτικό διαγωνισμό, αλλά και συγχρόνως αυτός ο οποίος θα έβγαινε ως ανάδοχος, να πρέπει συγχρόνως να δημιουργήσει αυτά τα οποία προανέφερα. Είναι αλήθεια επίσης ότι μέχρι σήμερα, και θεωρώ ότι στο ηθικό πλαίσιο θα έπρεπε ο νομοθέτης να προβλέπει τη διαδικασία οι τοπικές κοινωνίες να ορίζουν και όχι μόνο να συμμετέχουν εισηγητικά το τι ακριβώς θέλουν και το τι ακριβώς θα είχαν τη διάθεση να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα και το υγεία είναι εκτός σχεδίου, διότι αυτό δεν αφορά την νομοθετική δυνατότητα του Συμβουλίου μας, αλλά δεκάδες υπουργούς, παραυπουργούς, ΣΤΕ, Συμβούλιο Επικρατείας, Ολομέλεια, Πέμπτο Τμήμα και όλα αυτά, τα οποία δημιουργούν στις τοπικές κοινωνίες ουσιαστικά να είναι οι Φιλιππινέζες των κεντρικών εξουσιών ή και σε κάθε περίπτωση θα έλεγα ότι έχουμε την υπερκυδεμόνευση ακόμα και του θεσμού της περιφερίας. Και αυτό το λέω διότι ο Σονούπο, και θα ήθελα λίγο την προσοχή σας, ολοκληρώστε δεσποινής μου, λέω λοιπόν ότι ακόμα για να αντιληφθείτε την υπερβατικότητα την οποία διαχειρίζεται η σημερινή κυβέρνηση την τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνέχιση βεβαίως των κακών κειμένων που είχαν κάνει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι ότι ακόμα και σήμερα οι παραλίες συζητιώνται μέσα από μια διυπουργική, βέβαια δεν έχουμε εμείς παραλίες, αλλά η αντίληψη γίνεται δυνατά να το καταλάβετε. Το ΤΑΙΠΕΔ θα δώσει σε ιδιώτες τις παραλίες στο επίπεδο της εκμετάλλευσης και προωθείται οι Δήμοι απλώς να πάρουν ένα μικρό ποσοστό αυτής της εκμετάλλευσης καθαρίζοντάς τις. Αυτός είναι ο αποτροπιασμός και ο ακριβώς αντίθετος τρόπος με τον οποίο λειτουργεί σήμερα
όλη η Ευρώπη και η σημερινή κυβέρνηση σε συνέχιση των παλαιών κυβερνήσεων αλλά με μεγαλύτερο υπερβατικό τρόπο δημιουργεί τετελεσμένα τα οποία ουσιαστικά τι θέλουν, να κυδαιμονεύσει η κεντρική εξουσία τα πάντα. Εάν είναι δυνατόν να κυδαιμονεύσει και το οξυγόνο το οποίο υπάρχει σε μια τοπική κοινωνία, θα το κάνει και αυτό. Το είδατε με τους πρόσφυγες, το είδατε με τους μετανάστες, το βλέπουμε με αυτό που περιγράφω, το βλέπουμε όμως ακόμα ως μια παθογένεια του παρελθόντος που συνεχίζεται και στο παρόν και μέσα από τη διαδικασία του Κολντεχόλ. Τι βλέπουμε λοιπόν, ότι στο νομοθέτημα το οποίο είχαν περάσει η τότε συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, θεωρούσαν ότι πρέπει, σας παρακαλώ λίγο, βοηθήστε με, είμαι εκτός κειμένου. Στη διαδικασία λοιπόν, την οποία αποφάσισαν για την πόλη μας, το κράτος να εισπράττει από οτιδήποτε γίνεται στην πόλη μας, εγώ μιλάω για την πόλη μας σήμερα και δεν μιλάω για όλη την τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία σαφέστατα έχουν τραυματίσει αυτές οι αποφάσεις, αλλά να εισπράττει χωρίς να δίνει και εξηγήσεις από κανέναν ή σε κανέναν που αφορά την τοπική μας κοινωνία και προκειμένου το Δήμο μας. Άρα λοιπόν, εκείνος ο νόμος μετέτρεψε το 2% το οποίο εισπράταμε ως τοπική αυτοδιοίκηση και βεβαίως είχαμε διαμαρτυρηθεί και το θυμόσαστε, ώστε απλώς να παίρνουμε τα ανταποδοτικά μέσα από την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, που σαφέστατα έχουν μια μειωμένη, εάν θέλετε, αποδοτικότητα μέσα σε ένα τόσο μεγάλο κατασκεύασμα απέναντι στους πολίτες μας, αλλά και συγχρόνως η ανάπτυξη την οποία, αν θέλετε, στο επίπεδο του ΆΚΑ ή στο επίπεδο της ολοκλήρωσης μέσα σε μια ολυμπιακή κατάσταση να δημιουργήσει μια υπεραξία, θα μπορούσε κανείς να το δει με κάποιες παρεμβάσεις και με κάποιες προοπτικές θετικά, αλλά συγχρόνως θα εννοούσε ότι επιτέλους στην τοπική κοινωνία δεν μπορεί να έρχονται να λαιλατούν την τοπική κοινωνία, να εισπράττουν και να πηγαίνουν σε αλλότερες διαδικασίες όλα τα ποσά που εισπράττουν. Αυτό ακριβώς έγινε και με το Πράσινο Ταμείο. Και αν με προλάβει κάποιος να μου πει για άλλο συζητάμε, επιτρέψτε μου να κάνω αυτή την παρένθεση, διότι θα τα συνδέσω στη δική μας άποψη, την οποία τουλάχιστον εκφράζω ως δήμαρχος, προφανώς δια της πλειοψηφίας και ελπίζω και για όλες τις παρατάξεις οι οποίες βρίσκονται σήμερα στο Συμβούλιο μας. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακόμα και στη διαδικασία του Πράσινου Ταμείου τι κάνανε, εισπράξανε και νομιμοποιήσανε τους ημιπαίθρους χώρους στην αυτοδιοίκηση και βεβαίως και στο Δήμο μας, τους αυθαίρετους χώρους μέσα από ένα εφάπαξ ποσών, το οποίο τι έκανε, τι ήταν αυτό το εφάπαξ ποσών, τι θα έπρεπε να γίνει εφόσον νομιμοποιήθηκε κάτι αυθαίρετο, να ισοσκελίσει το ισοζύγιο μεταξύ ενός κοινόχρηστου χώρου και ενός υπερβατικού, θα έλεγα, σε επίπεδο χρήσης χώρου πέραν του ισοζυγίου που υπήρχε μέχρι σήμερα στην πόλη μας. Αυτό δεν είναι το λογικό? Αυτό δεν θα έλεγε το Σύνταγμα? Αυτό δεν θα έλεγε κάποιας σκεπτόμενος λογικά? Άρα λοιπόν τι έκανε το κράτος? Εισπράττω μέσα από την τοπική κοινωνία λεφτά τα οποία υποτίθεται θα έπρεπε να δώσει στην τοπική κοινωνία ως ανταπόδοση αυτής της νομιμοποίησης για να μπορέσουμε να έχουμε το ισοζύγιο. Διότι ξέρετε, έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει ζωή και υγεία που σχετίζεται άμεσα με το περιβάλλον. Εδώ λοιπόν, σε μια κακή νοοτροπία ότι θεραπεύω την ασθένεια όταν προκύψει και όχι διατηρώ υγιή τον πολίτη, και σε αυτό το επίπεδο ακόμα δημιουργήσαμε τετελεσμένα τα οποία τι σήμαινε? Θα πάρει το 10% το κράτος, θα πάρει το 50% το κράτος, έφτασε να πάρει το 97,5% το κράτος. Άρα το 2,5% το οποίο δεν μοιράζεται και ισοσκελώς ανάλογα το τι έδωσε η κάθε περιοχή νομιμοποίησης, δηλαδή το 2,5% αν δώσαμε 70 εκατομμύρια εμείς αμαρούσι,
το, έστω το 2,5% θα σήμαινε τουλάχιστον, βοηθήστε με 7, 3,5, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακόμα και σε αυτό το επίπεδο δεν το βλέπουν έτσι. Ούτε αυτό το βλέπουν έτσι. Το 2,5% που συζητάμε. Αυτή είναι η παρανόηση της κεντρικής εξουσίας, συλλήβδην κατά την άποψή μου, εις βάρος των τοπικών κοινωνιών αλλά και των πολιτών τελικά. Και τα λέω αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, διότι κάποια στιγμή η πλάκα θα πρέπει να τελειώνει. Διότι πλέον είμαστε πριν 2-3 σταγόνες ξεχυλήσει ένα ποτήρι. Και αυτό αναφέρομαι στην οργή του κόσμου. Διότι θα σας έλεγα, αυτή τη στιγμή έρχεται λοιπόν η κεντρική εξουσία, αλλά συγχρόνως θα έλεγα και ο νομοθέτης στους κηδεμόνες μας, που είναι οι περιφέρειες, οι οποίες τι λένε, εάν θέλεις μην ρωτήσεις κιόλας την τοπική κοινωνία, πάρε ως ο μεγάλος κηδεμόν της Αττικής και μπορείς μέσα από το περιφερειακό σου συμβούλιο να αποφασίσεις ανεφορών αυτό που νομίζεις εσύ. Αυτό λέει ο νόμος. Και βεβαίως το Περιφερειακό Συμβούλιο ορθά θα έκανε, νομικά όμως, αν αποφάσιζε οτιδήποτε. Υπάρχει όμως το ηθικό σκέλος αυτής της ιστορίας στον κακό νομοθέτη. Το ηθικό στοιχείο, το οποίο τι λέει, λέει ότι σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε ο εισηγητής του Περιφερειακού Συμβούλου, κύριε Πρόεδρε, οριμάζοντας μέσα από τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μέσα από τις μελέτες της κυκλοφοριακής διαδικασίας του εν λόγω περιβάλλοντος χώρου, μέσα από τη φόρτιση γενικότερα που σημαίνει διοξείδιο του άνθρακος, και ό,τι άλλο να τεθεί υπόψη πριν καν έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο εν μπλοκ, κατά την δική μου προσωπική άποψη, ώστε όχι μέσα από ένα έγγραφο, ξέρετε, θα συζητήσουμε, αλλά περιμένουμε από σας την εισήγηση μέσα από μια ορίμανση στοιχείων μηχανικής υφής ή γενικότερης διαδικασίας, την οποία έχουμε συλλέξει, για να έχετε τις δικές μας, να έχουμε τις δικές σας απόψεις. Συνέβη αυτό; Όχι. Απεναντίας, θα έλεγα, ενώ βρισκόμουν στην Πεσκάρα της Ιταλίας για μια μισή μέρα συνάντηση με εκπροσώπους της ΚΕΔΕ, της αντίστοιχης ΚΕΔΕ, και σε συνέδριο που ήμουν επίσημα καλεσμένος από την ΚΕΔΕ Ιταλίας, Δήμων και Περιφερειών, για το μεταναστευτικό και για τις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες έχουν κάνει όταν οι Λίβοι μετανάστες και πρόσφυγες πηγαίνανε σε οριδόν το 13-14 στην Ιταλία, να αντιληφθούμε ακριβώς και στην ανταλλαγή των απόψεων αυτών. Και ενώ ήμουν λοιπόν εκεί στην Πεσκάρα, δέχτηκα στο αεροδρόμιο προς Ρώμη ένα τηλέφωνο. Το τηλέφωνο από τον Γιάννη τον Σγουρό, ο οποίος με ρώτησε, ο οποίος είναι νομίζω η αξιωματική αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εάν έχω υπόψη μου τη συζήτηση που γινόταν αυτή τη στιγμή και ποια είναι η άποψή μου. Και βεβαίως αυτό που είπα και ακόμα να είχα υπόψη μου, δεν μας έχει δώσει κανείς και δεν μας έχει εγχειρήσει ούτε μελέτες, ούτε εισηγήσεις, ούτε απόψεις, τις οποίες θα μπορούσαμε ενδεχομένως, εγώ γιατρός είμαι, ενδεχομένως εσείς έχετε κάποιο άλλο επάγγελμα, υπάρχουν όμως και σε εμάς και διαβουλεύσεις τοπικής υφείος, αλλά και συγχρόνως άλλες διαδικασίες, τις οποίες θα μπορούσαμε εισηγητικά έστω, εφόσον ο νόμος το προτάσει έτσι, να δούμε το παρακάτω. Άρα παρακάλεσα στην παράταξη αυτή που με πήρε τηλέφωνο, επαναλαμβάνω, εάν είναι δυνατόν να ζητήσουν την ανάλογη παράταση και συγχρόνως να μπορέσει να εγχειρηθεί οτιδήποτε στοιχείο, κάτι το οποίο από ό,τι αντιλήφθηκα κατόπιν και κατά την επιστροφή μου στην ενδοχώρα, έγινε και από μια άλλη παράταξη και τελικά έγινε αποδεκτό από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα έλεγα, αγαπητοί συνάδελφοι, φυσικά, ότι επειδή έχουμε και έναν αντιπεριφερειάρχη,
ο οποίος είναι, λέγεται βορείου τομέα, δηλαδή είναι ο καθήλυνα αρμόδιος καλός, κακός, εγώ είπα κακός, αυτοί οι κυδαιμονεύσεις πουθενά δεν εφαρμόζονται με τον τρόπο τον οποίο εφαρμόζονται και μάλιστα σε υπερβατικό τρόπο από τον ελόγω αντιπεριφερειάρχη. Μέχρι και στα σχολεία πήγε και είπε θέλουμε ξηρά τροφή χωρίς να ενημερώσει κανένα δήμο, κανένα δήμαρχο και κανέναν εάν χρειάζεται κανείς ξηρά τροφή. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλια. Βλέπουν δηλαδή μια επεκτατική διαδικασία η οποία δεν υπαγορεύεται ούτε από τον επεκτατικό νόμο της κυδαιμόνευσης της πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης. Το είναι ένα άλλο καπέλο. Αλλά στο αφήσω, είναι μια άλλη ιστορία. Θα έλεγα λοιπόν ότι εκείνος, ο οποίος σαφέστατα παρακολουθεί και ο οποίος εφόσον δείχνει και μια υπερευαισθησία λόγω του ότι είναι και κάτοικος του Αγίου Θωμά, θα έπρεπε πρωτίστως στο Δημοτικό μας Συμβούλιο να έχει εγχειρήσει, εάν όχι στις υπηρεσίες μας, αν δεν θέλει στην πολιτική ηγεσία, όπως προκειμένως στον Δήμαρχο ή στις παρατάξεις, τις ελόγω εισηγήσεις και μελέτες, και θα έπρεπε να έχει απαιτήσει τη δική μας εισήγηση πριν εισαχθεί καν προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εγώ λέω τι θα έκανα εγώ ενδεχομένως. Πάντως δεν ήταν αυτό που έκανε εκείνος. Διότι αν αντιλήφθηκα τουλάχιστον κατά την διαδικασία, αυτό το οποίο ανεφέρθη στην θετική άποψη της αυξημένης πλειοψηφίας, μάλλον όχι της πλειοψηφούσας παράταξης της περιφερίας, δηλαδή της κυρίας Δούρου που αποτελεί και εκείνος τμήμα της πλειοψηφίας, κομμάτι της πλειοψηφίας, είναι θετική, χωρίς να έχουν πάρει άποψη δική μας, και βεβαίως ο εν λόγω αντιπεριφερειάρχης ανεφέρθη απλώς στο κομμάτι της αμαρτίας Αρτέμιδος, στην επιβάρυνση στην οποία υπάρχει κατά την άποψή του στο δρόμο αυτό, ο οποίος σημεωτέων δημιουργήθηκε μέσα από μια παρέμβαση που κάναμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ μέσω του ΚΑΠ για να δημιουργήσουμε 3.500-3.000 μέτρα ποδηλατόδρομο και βεβαίως καλοπισμό μέσα από παρεμβάσεις του οδοστρώματος αλλά και των πεζοδρομίων. Θα έλεγα λοιπόν ότι και εκείνος ανεφέρθη στη θετικοποίηση της εισηγήσεως του εισηγητή της πλειοψηφίας και απλώς ανεφέρθη ότι αυτή η επιβάρυνση ίσως να είναι μεγαλύτερη αν συμβεί κάτι τέτοιο, το οποίο σαφέστατα δεν είναι της παρούσης. Αν προκληθώ κύριε Πρόεδρε και πρέπει επ' αυτού να απαντήσω ευχαρίστως, θα απαντήσω. Να πω λοιπόν ότι τουλάχιστον θεωρώ η Περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει στο κακό νομοθέτη να έχει για 25.000 μέτρα, τετραγωνικά μέτρα, μια διαφορετική ηθική προσέγγιση του ζητήματος. Θεωρώ λοιπόν ότι ως πολίτης αυτής της πόλης, ως επαγγελματίας υγείας αυτής της πόλης πρωτίστως, θα έλεγα εκφράζω τον αποτροπιασμό μου, διότι αφενός μεν, και το είχαμε εκφράσει και τότε, η νομοθετική εξουσία αποφάσισε για μας να εισπράττει ό,τι εισπράττει χωρίς να ανταποδίδει στην τοπική αυτοδιοίκηση για να έχει την ανταποδοτικότητα της ίσπραξης αυτής σε μια λειτουργική αλλαγή η οποία επέρχεται στον ελόγω χώρο μέσα από το μουσείο και βεβαίως μέσα από το ενιδρίο, αλλά και συγχρόνως θα έλεγα ότι εάν δεν υπήρχε η παρέμβαση συγκεκριμένων αντιπολιτευόμενων δυνάμεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, μάλλον αυτό θα είχε θετικοποιήσει τη διαδικασία των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ποια είναι η δική μας άποψη λοιπόν? Ξέρω ότι υπήρχε και από ό,τι ενημερώθηκα και μια παρέμβαση εκεί του κυρίου Μαγιάκη, η οποία από ό,τι ενημερώθηκα πάλι ήταν εντελώς αρνητικός στην οποιαδήποτε, όχι αναβολή και εξέταση, αλλά ίσως μίλαγε και ως μηχανικός με την έννοια ότι έχει εξετάσει και κρίνει ως εντελώς αρνητικό την όποια συζήτηση στο επίπεδο του ισοζυγίου. Εγώ δεν μπορώ να εκφράσω αυτή τη στιγμή άποψη με την έννοια όσον αφορά το θετικό ή αρνητικό. Αυτό που όμως σίγουρα μπορούμε να εκφράσουμε με βεβαιότητα είναι, κύριε Πρόεδρε, να ζητήσουμε να μας εγχειρήσουν
την επαύριον, όλη τη μελέτη και όλα τα εισηγητικά σημειώματα, και να υπάρξει και μια συνεργασία των υπηρεσιών μας με τις υπηρεσίες της περιφερίας για το εν λόγω. Είναι ένα μεγάλο θέμα, μια μεγάλη αλλαγή που γίνεται στην περιοχή μας. Εάν θέλετε, είμαι ο τελευταίος που μπορώ να σκεφτώ σε αυτή την αίθουσα αντιαναπτυξιακά, διότι πάντα είμαι ο άνθρωπος του επιχειρήν και ποτέ δεν ήθελα να είμαι, χωρίς επαναλαμβάνω, να μέμφομαι ή να μην θεωρώ πολύ σημαντικές λειτουργικές θέσεις τις θέσεις του Δημοσίου προς Θεού, αλλά απέφυγα να αποτελώ τμήμα του Δημοσίου. Τώρα εδώ μας έχουν δημοσιοϋπαλληλήσει ουσιαστικά με το ρόλο του Δημάρχου, αλλά είναι μια άλλη ιστορία και αυτό. Θα έλεγα λοιπόν ότι στην φάση αυτή όμως θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε μια σαφή ενημέρωση για να έχουμε μια σαφή άποψη. Όμως πέραν αυτού, και επειδή θεωρώ ότι στην παρούσα φάση έχουμε κάποια χέη τα οποία, προσέξτε, η κεντρική εξουσία η οποία θέλει να διαχειριστεί ακόμα και αυτά και τα διαχειρίζεται μέσω του ΤΑΙΠΕΔ καταρχήν και ίσως αύριο με κάποιον άλλο τρόπο, θα έλεγα μας χρωστά Σαμαρούση και μας χρωστά πολλά. Μας χρωστά καταρχήν μέσα από τους Ολυμπιακούς νόμους και εγώ θα έλεγα ακόμα και το γήπεδο μας χρωστά. Μπορεί να ήταν μια επιτροπή 2004. Αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα τολμά ο κύριος Κοντονής να πει ότι δεν έχω λεφτά για να φτιάξουμε το γήπεδο. Τολμά, επαναλαμβάνω τη λέξη, τολμά ο κύριος Κοντονής, είναι ανιστόρητος για τα ζητήματα της πόλης μας παρά το του τα έχουμε ενημερώσει, ή θα έπρεπε να κόψει το κεφάλι του, θα έλεγα, να βρει χρήματα για να γίνει το γήπεδο το οποίο έχουμε οριοθετήσει, χωροθετήσει και ολοκληρώσει ως μελέτες, διότι το κράτος το οποίο σήμερα εκπροσωπεί ο κύριος Κοντονής θα έπρεπε να δώσει, παρά τα χρόνια που πέρασαν και αν θέλετε μουτζώσαμε όλους εκείνους οι οποίοι δεν κάναν τις δέουσες ενέργειες απέναντι στο Μαρούσι για το συγκεκριμένο λόγο που λέμε γήπεδο, θα έπρεπε ο κύριος Κοντονής να το είχε κάνει. Παρά τα αυτά, θεωρώ όμως ότι από το πράσινο ταμείο που τα δικά μας χρήματα τα δίνει στο Ταμείο Παρακαταθηκών με στόχο, εάν θέλει κάποιος να χρηματοδοτηθεί, να πληρώσει και όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό επιτόκιο του 5%, άρα ουσιαστικά τα δικά μας λεφτά, αν τα δανειστούμε, θα πληρώσουμε κιόλας, είναι και το πρόστιμο. Νομίζω ότι, κύριοι συνάδελφοι, και λίγο την προσοχή εκεί της ιατρικής ομάδος, νομίζω, το ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να ζητήσουμε με ευθυκρισία, με ομοφωνία αν είναι δυνατόν, αλλά και με απόλυτο, εάν θέλετε, δυναμικό τρόπο, τα χέη της πόλης μας πλέον να δοθούν ως ανταποδοτικότητα εις το ισοζύγιο, το οποίο ακόμα και αυτό, εάν δεν το λάβει υπόψη της η περιφέρεια σε ό,τι ζητήσουμε εμείς απέναντι στο Περιφερειακό του Συμβούλιο, να υπάρξει ισοζύγιο μέσα από κοινόχρηστους χώρους που μπορούν να διαμορφωθούν μέσα από τους χέη και από τα χέη, τα οποία βεβαίως είναι γνωστόν ότι τουλάχιστον τρία κομμάτια βρίσκονται στα δικά μας όρια και είναι σημαντικά. Δεν βάζω το τέταρτο που αφορά την κεραμική, εάν θέλετε, επί της Κηφισίας, που έχει και μία συγκεκριμένη χρήση μέσα από την διατήρηση, την χτηριακή, ως διατηρηταίο δηλαδή, με χρήση πολιτισμού, που νομίζω ότι ορθά υπάρχει αυτή, γιατί έχει και μια ιστορικότητα με τους κεραμίστες μας και με την ιστορία της πόλης μας. Αυτό θεωρώ ότι του άνευ, δεν το συζητάμε, στο επίπεδο της παραχώρησης για να παραμείνουν εκεί οι κεραμίστες προς το Δήμο, αλλά και συγχρόνως και τα υπόλοιπα χέη θα πρέπει, κύριε Πρόεδρε, πλέον με απόλυτο τρόπο να ψηφίσουμε να δοθούν για κοινόχρηστους χώρους
Εγώ είμαι αντίθετο σε αυτό. Για κοινόχρηστους χώρους, στους κατοίκους, στην πόλη μας, δηλαδή μέσω του Δήμου, για να μπορέσουν να δοθούν για τον πολίτη ο οποίος πλέον έχει υποστεί τις συνέπειες αυτής της νομιμοποίησης και την ίσπραξη των χρημάτων που δεν μας απέδωσε το κράτος για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εμείς τα ισοζύγια. Άρα είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε, και ζητώντας βέβαια και από τον κύριο Κοντονή, ο οποίος έμαθα μοίρασε 500 σε κάτι δήμους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους, δυστυχώς λυπάμαι που το λέω, αλλά εκ των πραγμάτων προκύπτει, είναι δήμοι του κυβερνώντος κόμματος. Εάν κάνουμε δηλαδή τέτοιες πολιτικές, 17 δήμοι παίρνουν 500.000 ευρώ, δεν τόλμησε ο κύριος Κοντονής, παρά ότι έχουμε πληθώρα καταθέσεων εις το Υπουργείο του, και όχι μόνο για το γήπεδο, ακόμα και για μικρά έργα να εντάξει κανένα, κύριε Βλάχο, και ως αποσύμπτωση, όπως ακριβώς συνέβη και στην πόλη μας, εκείνοι που πήραν μια πλειοψηφία αυτών των 500 που μοιράστηκαν επί του Πανελληνίου, δεν ξέρω να τα δώσει, λέω ως αποφάσεις, έτσι, τα ένταξε κύριε Σαγρή, ξέρετε αυτά τα γνωστά, αλλά ήτανε η πλειοψηφία εκείνοι που μιλούσανε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ όταν καταφέρνανε σαν τοπικές δημοτικές υποψήφιες αρχές. Θεωρώ λοιπόν ότι τέτοιες πρακτικές, που εγώ ξέρετε κάτι, έχω πει το εξής, πρέπει να λέμε την αλήθεια πλέον φάτσα κάρτα. Φάτσα κάρτα. Διότι κάποιοι νομίζουν ότι γίνονται υπουργοί αιώνια. Μας αφήνουν εδώ την κουτσουλιά τους και πηγαίνουν παρακάτω ή και στη Λίθιν και τελικά στην περιοχή μένει η κουτσουλιά. Λέω λοιπόν, εμείς θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, και το θέτω εις διαδικασία, θα πρέπει πρώτον να μας δοθεί όλη η εισήγηση και οι μελέτες για την ελόγω διαδικασία, εννοώ της περιφερίας. Δύο, θα απαιτήσουμε ως πόλη την κεραμική με τον τρόπο που είπα για να μην αναπτύξω. Τρία, όλα τα χέη ως ισοζύγιο από τα χρήματα που έχουν εισπράξει για το πράσινο ταμείο όλα αυτά τα χρόνια, και εφόσον το κράτος δεν μας ανταπέδωσε ώστε να υπάρξει το ισοζύγιο. Και τέσσερα, ο κύριος Κοντονής θα πρέπει άμεσα να δώσει τα χρήματα του γηπέδου και για την κατασκευή την οποία έχουμε καταθέσει όριμη μελέτη εις το γραφείο του εδώ και ένα χρόνο περίπου, και ο οποίος βεβαίως τι μας απάντησε, ότι να δούμε μήπως βρούμε χώρο να το φτιάξουμε στο ΆΚΑ. Και όταν είπα στις υπηρεσίες και στους γύρω από τον κύριο Κοντονή ότι ξέρετε, όταν φτιάξετε εις το ΆΤΟ Καλατράβα, υπήρξε και μία διαδικασία ότι γύρω από αυτό δεν θα φτιαχτεί ούτε ένα χορτάρι, γιατί θα πρέπει να αναδεικνύεται, έτσι ήταν ο Ολυμπιακός νόμος, κακός εγώ θα έλεγα, όμως δεν το γνώριζε και είπε θα το εξετάσουμε πως το αλλάξουμε. Επειδή ακριβώς λοιπόν αυτά τα τέσσερα αφορούν, εάν θέλετε, μέσα από την επικαιροποίηση όλων αυτών των ζητημάτων τα οποία θέσατε μέσα από τη διαδικασία, εμείς θεωρούμε ότι μέχρι να απαντήσουμε εισηγητικά στην περιφέρεια και από τη μελέτη, δεν θα πρέπει να εισαχθεί το ελόγω θέμα εις το Περιφερειακό Συμβούλιο, να το οριμάσουμε μέσα από αυτά που θα μας εγχειρήσουν και αμέσως μετά θα απαντήσουμε, και αν θέλετε μπορώ, δεν έχω κανένα θέμα, ή και κάποιος άλλος, να βρεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να δώσουμε αυτές τις απαντήσεις οι οποίες θα έχουν βγει μέσα από αυτή την οριμότητα. Ευχαριστούμε. Ελάτε. Κύριε Δήμαρχε, με όλο το θάρρος, δεν θα μπω στην ουσία της συζήτησης, γιατί πραγματικά δεν έχει νόημα εκτός ημερήσιας, δεν ξέρω αν θέλετε, τέλος πάντων δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Αλλά επειδή εδώ πέρα σε αυτή την αίθουσα έχουμε πάρει μια ομόφωνη απόφαση και ζητάμε για τα χέη, γιατί ο κύριος Δήμαρχος τοποθετήθηκε όσον αφορά τα χέη, δεν έγινε κατανοητό τουλάχιστον από μένα
Ποια είναι η θέση σας, γιατί η θέση του Δημοτικού Συμβούλου, αν θυμάμαι καλά, με ομόφωνη φωνή απόφαση, είναι ότι ζητάμε το να έρθουν τα οικόπεδα αυτά ξανά σε κοινή χρήση για τους δημότες. Όχι. Τώρα είναι κάποιο ισοζύγιο από ό,τι άκουσα. Εντάξει. Αν μπορείτε να το διευκρινίσετε, ζητάμε δηλαδή την επιστροφή των οικοπαίδων αυτών για κοινόχρηστους χώρους. Ακριβώς. Ευχαριστώ. Αν δεν το καταλάβατε που μου κάνατε την ερώτηση, να το διατυπώσω ακριβώς αυτό είναι. Ναι, κύριε Πρόεδρε, συνεχεία αυτών που υπόθηκαν. Ερώτηση θέλει να κάνετε κι εσείς. Όχι, κάτι συμπληρωματικό θέλω να πω. Αν έχει να τοποθετηθεί κανένας για αυτά που είπε ο Δήμαρχος, να τα πάμε τη σειρά. Αν έχετε ερώτηση, να προηγηθεί ερώτηση. Ελάτε, κύριε Μαγιάκη. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Εδώ γίνανε κάποιες προτάσεις. Δόθηκαν κάποιες απαντήσεις επί κάποιων ερωτήσεων που τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν αφορούσαν μόνο την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα 22 στρέμματα, αλλά και το άλλο ερώτημα που αφορούσε ενός συμπολίτη μας την αναφορά που έκανε για το χέρι της Κίμης. Δηλαδή, ο Δήμαρχος είπε, αν κατάλαβα καλά, ότι θα μας δοθούν όλα τα στοιχεία τα οποία έχει η Περιφέρεια Αττικής, ώστε να τα μελετήσουμε και εμείς και να μπουν σε μια τύπης διαβούλευση με τους Δημοτικούς Συμβούλους ή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ή και με άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες. Και το δεύτερο είναι να τεθεί, αν δεν κάνω λάθος κύριε Δήμαρχε, σε ψηφοφορία το θέμα του χαρακτηρισμού των ΧΕΗ ως κοινοχρήστων χώρων. Δια τη τροποποίηση του σχέδιου. Και τη παραχώρηση στο Δήμο. Δηλαδή για τη τροποποίηση πρέπει να τροποποιηθεί το σχέδιο. Αυτό πρέπει να γίνει. Να παραχωρηθούν, όχι. Ναι, ουσιαστικά αυτό λέει. Όταν λέμε να πάρουμε τα λεφτά από το Πράσινο Ταμείο, μάλλον το Δημόσιο να τα πάρει από το Πράσινο Ταμείο, προφανώς υπάρχει κάποια διαδικασία. Δηλαδή χαρακτηρισμός ως κοινόχρηστου χώρου, τροποποίηση σχεδίου, ανάρτηση και, εν πάση περιπτώσει, αποζημίωση. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Ελάτε, κύριε Μαγιάκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλετε ερώτηση. Ελάτε. Συγγνώμη, κύριε Μαγιάκη, έχει ερώτημα ο κύριος Σπυρόπουλος. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο σε σχέση καταρχήν με τον Golden Hall. Το μοναδικό θέμα που βρίσκει ο ίδιος προς εξέταση, ότι πρέπει να εξεταστεί από τη Δημοτική Αρχή, από το Δημοτικό Συμβούλιο και από ποιον άλλον, είναι μόνο το θέμα του ισοζυγίου. Δεν μπαίνει θέμα της ίδιας διαδικασίας με τις οποίες χτίστηκε το Golden Hall, το τότε ραδιοτηλεοπτικό κέντρο τύπου, το οποίο ήταν χώρος χαρακτηρισμένος κοινόχρηστος, χώρος πρασίνου. Λέω, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Όχι. Το θέμα μας είναι. Όχι, ένα λεπτό, για να μην κάνουμε, να ανοίξουμε τη συζήτηση. Συγγνώμη, έβαλε μια πρόταση ο Δήμαρχος και θέλω να διευκρινίσω πάνω σε αυτήν. Και η πρόταση του βασίστηκε σε αυτό. Δηλαδή, θεωρεί ότι το θέμα του ισοζυγίου είναι βασικό. Συγγνώμη τώρα που πλατιάζω, αλλά αν κατάλαβα καλά, διορθώστε με. Θεωρεί ότι το θέμα του ισοζυγίου είναι το βασικό. Άρα, γι' αυτό πρέπει να δούμε την εισήγηση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όλα τα άλλα θέματα που έχουν προηγηθεί όμως δεν είναι βασικά. Δηλαδή, η διαδικασία με την οποία χτίστηκε το ραδιοτηλεοπτικό κέντρο τύπου. Αυτό λέμε τώρα. Το αν ήταν παράνομο ή όχι. Το αν χτίστηκε χωρίς άδεια παρά μόνο μια διαξκαφή. Αυτά από μόνα τους, πριν φτάσουμε λοιπόν στο ισοζύγιο, μας οδούν από τώρα να πάρουμε απόφαση. Ένα αυτό. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, όταν λέτε τα ΧΕΗ, εννοείται και το ΧΕΗ είναι αρατζιώτη σας, για το οποίο ήδη έχει προχωρήσει η διαδικασία αδειοδότησης. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε Μαγιάκη. Να απαντήσω σε αυτό που είπα ή μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν να απαντήσω στον κύριο Σπυρόπουλο την ερώτηση, μάλλον τις ερωτήσεις. Να πω ότι το Συμβούλιο Επικρατείας έχει αποφανθεί, νομίζω. Έτσι είναι. Λοιπόν, ορίστε, οριστικός. Μιλάμε για το θέμα του Golden Hall και του χτισήματος. Γι' αυτό ακριβώς υπήρχε και η πόλη, μάλλον η χρονομίσθωση. Ακούστε, εγώ, κύριε Σπυρόπουλε, μπορεί να μας απέχουν αποστάσεις σε ζητήματα αντιλήψεων κάποιων πραγμάτων, και αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να γεφυρωθεί, έτσι, τουλάχιστον σε αυτή τη ζωή από ό,τι φαίνεται. Όμως, μπορώ να σας πω ότι εμείς, καλός ή κακός, πιστεύουμε στους θεσμούς. Δεν μπορούμε να λέμε το Συμβούλιο Επικρατείας έβγαλε μια καλή απόφαση, μια κακή απόφαση. Έβγαλε μια απόφαση η οποία είναι σεβαστή. Θα σας θυμίσω μάλιστα ότι μέλη και του Συμβουλίου μας,
Υπήρξαν και ο κύριος Πέπας, ο Νίκος, και ως αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και στενός συνεργάτης δικός μου, πρόεδρος. Είχαν δημιουργήσει όλες εκείνες τις συνθήκες αντίθεσης και βεβαίως με τις δικές μας ευλογίες, αν επιτρέπετε αυτή η έκφραση, αν δεν την προσωπική μου ενσωμάτωση σε αυτή την προσπάθεια που είχαν ξεκινήσει, στο να μην νομιμοποιηθεί μέσα από την απόφαση του Βουλίου, όμως νομιμοποιήθηκε. Άρα λοιπόν πάει παρακάτω, εσείς πάτε σε άλλο επεισόδιο. Σε αυτό λοιπόν το επεισόδιο που πάτε, εγώ δεν μπορώ, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ, γι' αυτό σας λέω, είναι και κάποιες αποστάσεις που μας χωρίζουν. Ξέρετε, αυτό το δεν πληρώνω και μετά τρώει τη φάπα άλλος και πληρώνει, το έχουμε ζήσει και αυτό. Έτσι. Άρα λοιπόν, εδώ, ξέρετε, η δική σας παράταξη ήταν πριν από εσάς ο φίλος μου, ο Δημήτρης. Δεν πληρώνω και τελικά ήθελε να πληρώνετε από το δημόσιο. Και εσείς αυτής εσείς είστε δημόσιος υπάλληλος. Πληρώνεστε από το δημόσιο. Λοιπόν, εντάξει. Λέω λοιπόν, μην πούμε τώρα σε μια τέτοια διαδικασία, είναι ανώφελη. Θα έλεγα όμως σε κάθε περίπτωση, επειδή εγώ επαναλαμβάνω, είμαι θεσμικός, πιστεύω στους θεσμούς, καλούς, κακούς, και είπα ο κακός νόμος, θέλετε και η κακή απόφαση, είναι απόφαση όμως, δεν μπορώ να μπω σε μια τέτοια κουβέντα. Λέω λοιπόν ότι ως θεσμός και όχι ως αντιπολίτευση, που ξέρετε καμιά φορά στην αντιπολίτευση λες και κανένα παραπάνω εκεί, το είδαμε και προσφάτως, άλλα έλεγε η κυβέρνηση σήμερα, λέει, και άλλα έλεγε ως αντιπολίτευση, το ίδιο συμβαίνει και στις παρατάξεις. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες κουβέντες. Εμείς λοιπόν λέμε, θέλουμε να μας δώσει ο εισηγητής που έχει στηριχτεί για το θετικό της απόφασής του, θέλουμε τις μελέτες οι οποίες να δούμε, βάζει μέσα στις μελέτες ανταποδοτικότητα για τις κοινωνίες, βάζει μέσα στις μελέτες να δώσει στο Δήμο, ξέρω εγώ, 20 στρέμματα, βάζει στο Δήμο, στην μελέτη ο εισηγητής, ότι να δώσουνε κέρδη από τα κέρδη που θα βγάζουν το κράτος ή και εκείνοι που θα τα διαχειρίζονται, ώστε να μπορέσουμε να αγοράζουμε γη γύρω γύρω. Άρα, επειδή δεν πιστεύουμε ότι θα μπουν ροδάκια και θα κατηφορήσουν την Κηφισίας τα διάφορα σημεία του υπερτοπικού κέντρου, αυτό έχει ξεπεραστεί, δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια ροδάκια. Εμείς λοιπόν λέμε, στην παρούσα φάση που ο Δήμος έχει σπράξει 10 εκατομμύρια από αυτό το κτίριο, κάπου τόσο δεν ξέρω κύριε Σταθούλη, διορθώστε με. Διότι αν λέγαμε δεν πιστεύουμε ότι είναι νόμιμο, ναι, αλλά τα εισπράξαμε. Έτσι, πρέπει να διαλέξουμε. Όταν εισπράττεις, κάτι γίνεται. Βγαίνει λοιπόν οριστικός και η απόφαση. Άρα, γι' αυτό σας λέω, είμαστε σε διαφορετικές αποστάσεις, είστε αλλού. Λέω λοιπόν, εμείς τι λέμε. Θέλουμε τον εισηγητή να δούμε τι έχει ενσωματώσει στην εισήγησή του. Δεν την έχω. Να δω τι ακριβώς λέει για την επιβάρηση που θα πάρουμε, ποια είναι τα αποδοτικά, για να μπορέσουμε όρημα εμείς όλοι εδώ μέσα, ίσως και έξω από αυτό την αίθουσα, να αποφασίσουμε την περαιτέρω εισήγησή μας. Ελάτε κύριε Μαγιάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Α, για το χέρι, όχι. Δεν έχω. Προφανώς την αυθονία του χρόνου που είχε προηγούμενος ο κύριος Δήμαρχος, θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι πιο περιεκτικός σε αυτά που θα πω. Να ξεκινήσω και αν εγώ. Αν είμαι στη θέση σας και εγώ το ίδιο θα ήμουν. Εντάξει. Να ξεκινήσω λοιπόν εκφράζοντας τον αποτροπιασμό και τις δικές μας παράταξεις για αυτή τη δολοφονική ενέργεια που έγινε, ας πούμε, στις Βρυξέλλες από όλους αυτούς τους φανατικούς αντιδημοκρατικούς κύκλους, και να εκφράσουμε τα βαθιά μας συλληπιτήρια σε όλες τις οικογένειες των νεκρών, που ευτυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχουν Έλληνες πολίτες, παρόλο ότι εξ όσων πληροφορούμαθα, την ώρα που έγινε η έκρηξη στο αεροδρόμιο, είχε προσγειωθεί αεροπλάνο το οποίο ερχόταν από την Αθήνα για τις Βρυξέλλες. Θα ήθελα στο σημείο αυτό βεβαίως να πω ότι και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή πληρώνει το αντίτιμο των πολιτικών, των υπεραλιστικών πολιτικών, των οποίων εξάσκησε σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, και κάποια στιγμή επιτέλους οι πολιτικές αυτές πρέπει να αναθεωρηθούν. Και να επανέλθω στην πρότασή μας, την οποία
Εκάναμε και στο συνάντηση για το προσφυγικό και να πω ότι είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή να υπάρξει ένα πολύ μεγάλο κίνημα ειρήνης προκειμένου να διευθετηθούν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και να μην μπορέσει εξαιτίας αυτών των γεγονότων να επικρατήσει και στη χώρα μας ένα ξενοφοβικό και ρατσιστικό κίνημα. Τελειώνω με αυτό και θα ήθελα πλέον να μπω και στο θέμα, ας πούμε, που συζητήσαμε και του IBC και των ΧΕΙ. Κύριε Δημαρχέ, αυτά που μας παρουσιάσατε απόψε φαίνεται, ας πούμε, ότι ο Δήμος δεν έχει καμία πληροφόρηση για το τι ακριβώς γίνεται, ας πούμε, στην ευρύτερη περιοχή μας, μάλλον στην περιοχή του Δήμου μας, και περιμένει να τον ενημερώσουν είτε η περιφέρεια είτε δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος για το τι ποιες ακριβώς είναι οι εξελίξεις στην περιοχή μας. Αυτό δεν είναι σωστό. Και δεν είναι σωστό, κύριε Δήμαρχε, διότι ήδη από το 2013, όταν, κύριε Γιατρίδη, αν έχετε την καλοσύνη γιατί χάνω τον ιρμό το σύμφωνο, ευχαριστώ. Από το 2013, όταν εδόθηκε και το υπόλοιπο κομμάτι του Golden Hall, δηλαδή τα 22.000 τετραγωνικά μέτρα στην εταιρεία Lambda Development, αυτό έγινε μέσω του λεγόμενου σχεδίου ΕΣΚΑΔΑ, το οποίο βγήκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο τότε. Βγήκε σε διαβούλευση και έλεγε ότι κύριοι, εγώ έχω παραχωρήσει το 70% στη Λάμδα, θέλω μέσω του ΤΑΙΠΕΔ να παραχωρήσω το υπόλοιπο 30% και αυτές είναι οι χρήσεις γης τις οποίες θα εφαρμόσω στο υπόλοιπο 30% και ήταν συγκεκριμένα πράγματα. Και βέβαια δεν έλεγε εκεί για ενιδρίο, αλλά έλεγε για όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε, τα οποία σήμερα αναθεωρούνται. Άρα ο Δήμος το ήξερε το 2013 και η ερώτηση που σας κάναμε ήταν, επήρατε θέση τότε όταν νομοποιήθηκε μέσω του ΕΣΚΑΔΑ η παραχώρηση και του υπόλοιπου 30% του IBC προς τη Lambda Development? Δεν γνωρίζω, πιστεύω όμως πως όχι, διότι τουλάχιστον στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήρθε. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο της περιφέρειας. Η περιφέρεια σας εκκοινοποίησε ήδη από την Παρασκευή, την Πέμπτη γινόταν η συνεδρίαση, και έτσι το έμαθα και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, ότι ξέρετε, την Πέμπτη θα γίνει η μελέτη περιβαλλοντικών, η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επέκταση του IBC. Μάλιστα εγώ ειδοποίησα και τον κύριο Σταθούλη, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο αντιδήμαρχο κτλ. Εμείς εφροντίσαμε και τη βρήκαμε, δεν είναι κάτι, είναι δημόσια αυτά τα έγγραφα. Τίθενται σε διαβούλευση από το ίδιο το Υπουργείο και στέλνονται μάλιστα και προς την περιφέρεια. Επομένως δεν στέκει η δικαιολογία ότι εσείς το μάθατε στην Πεσκάρα από τον κύριο Σγουρό, όπως είπατε, ο οποίος ειρήστον παρόν δεν τοποθετήθηκε καθόλου μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Η τοποθέτηση έγινε, ας πούμε, από τις αριστερές παρατάξεις, τη Λαϊκή Συσπήρωση και την Ανταρσία, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το όνομα όπως είναι της παράταξης, και την κυρία Κουτσούμπα, ναι, ακριβώς, και έγινε, ας πούμε, μετά σηκώθηκε ένα μέλος της παράταξης της Δύναμης Ζωής, κυρία Ζούρου, και είπε εντάξει να το αποσύρουμε για να έχουμε και τη γνώμη του Δήμου Αμορουσίου. Ο κύριος Σγουρός δεν τοποθετήθηκε εκεί μέσα καθόλου. Συγγνώμη, ο κύριος Δαμάσκος είναι εκπρόσωπος του κύριου Σγουρού, κύριε Μαγιάκη. Τι λέτε τώρα? Τι λέτε? Έχω την εντύπωση. Μην έχετε εντύπωση, γιατί υπάρχει και το σχετικό βίντεο στις περιφέρειες μέσα από το οποίο κατάλαβα τι έχει γίνει. Εγώ είπα για τον κύριο Σγουρό. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι εκεί το θέμα μας. Όχι, αλλά επειδή το λέτε, να μην λέτε ότι ζήτησε. Ωραία. Του κυρίου Σγουρού του κυρίου Κουμουτσάκου ζήτησαν, η κυρία Βρίνα ζήτησαν την αναβολή του θέματος για να ενημερωθεί πληρέστερα ο Δήμος και να μπορέσουμε να έχουμε την άποψη. Δεν είναι το θέμα μας τι έκανε η περιφέρεια, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Θέλω να πω με αυτό ότι είσαστε σε γνώση και θα μπορούσατε, ας πούμε, να έχετε μία. Καταρχάς, δεν είναι ότι αγνοείτε το κείμενο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το ξέρετε ποιο είναι το κείμενο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ποιες ήταν
Βεβαίως το ξέρετε. Είναι ανιερτημένο στη διαβούλευση. Πώς δεν είναι. Την εισήγηση της περιφέρειας μπορεί να μην ξέρατε, η οποία ήταν 2-3 γραμμές και η οποία είχε πράγματι, όπως είπατε, θετική εισήγηση να περάσει αυτό το πράγμα. Αλλά όλη την περιβαλλοντική μελέτη, η οποία είναι 26 περίπου σελίδες, ήταν ανιερτημένη στο διαδίκτυο. Και εν πάση περιπτώσει μπορούσε να ζητηθεί από τις υπηρεσίες περιφέρειας. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να υπάρχει μια ξεκάθαρη θέση εδώ πέρα του Δημοτικού Συμβουλίου κατά πόσον εμείς θεωρούμε ότι αυτού του είδους η επέκταση του Golden Hall είναι ανεκτή ή δεκτή από το δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο, διότι εσείς δεν αποφύγατε να πάρετε θέση. Είπατε, εγώ γιατρός είμαι, εν πάση περιπτώσει δεν είμαι μηχανικός, να δω τι λέει αυτή η μελέτη και να αποφασίσω, ας πούμε, μετά εκ των υστέρων τι θα πούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν άκουσα δηλαδή κάποια συγκεκριμένη θέση, διότι εάν, ας πούμε, έχετε την άποψη ότι ήδη με τη λειτουργία του 70% του Golden Hall δεν υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα, ας πούμε, στο Μαρούσι, τότε πράγματι δικαιολογήστε να έχετε αυτή τη θέση. Αν όμως πιστεύετε ότι ήδη με τη λειτουργία του λειτουργούντος τμήματος του Golden Hall υπάρχει πρόβλημα στο Μαρούσι, τότε προφανώς η πρόσθεση άλλων 22.000 τετραγωνικών μέτρων θα επιδεινώσει περαιτέρω, ας πούμε, την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι το συντομότερο δυνατόν αναμένουμε και εμείς να έρθει, ας πούμε, στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί το θέμα, για το οποίο, όπως εσείς είπατε, εμείς πήραμε ξεκάθαρη θέση μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και είπαμε ότι δεν επιθυμούμε να εγκριθεί αυτή η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Να πούμε και δύο κουβέντες για τα ΧΕΗ, αν έχω την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Και να πούμε καταρχάς ότι τέτοιου είδους αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο έχουν πάρθει ομοφόνως. Ότι θέλουμε τα ΧΕΗ να είναι κοινόχρηστοι και κοινοφελείς χώροι, να περιέλθουν, ας πούμε, στην κυριότητα του Δήμου. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για χαρακτηρισμό σήμερα. Ναι, ήδη από το 2014. Ναι, τα έχουμε πει. Δεν έχουμε πάρει απόφαση για το χαρακτηρισμό και τροποποίηση του σχεδίου. Βεβαίως, να το πούμε και αυτό. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση εμείς πάνω σε αυτό. Μια διαδικασία άλλο, ναι. Πολιτικά κάτι. Εντάξει, όμως, και θα ήθελα να πω αυτό το πράγμα, ότι εδώ πέρα σας έχουν γίνει συγκεκριμένες προτάσεις και σας έχουν πει ότι αυτά τα πράγματα, πέραν όλων αυτών των ενεργειών που λέτε και προτείνετε και απόψε να γίνουν, είναι ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες, ας πούμε, να πληροφορηθούν και να κινητοποιηθούν. Είναι ανάγκη στο ΧΕΗ της Κίμης, παραδείγματος χάρη, να μην επιτρέπουμε αυτή τη στιγμή να γίνεται εργοτάξιο των εργολάβων του Δήμου και να υποβαθμίζεται η περιοχή. Είναι ανάγκη να παρουσιάσετε εδώ πέρα, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα σχέδιο για το πώς ακριβώς θα κινητοποιήσετε την τοπική κοινωνία εδώ πέρα να υπερασπιστεί αυτούς τους χώρους. Παράλληλα, φυσικά, με όλα αυτά τα οποία είπατε απόψε και τα οποία περιμένουμε, ας πούμε, για να ακούσουμε και εκεί τις προτάσεις σας. Να μην πω τώρα, βέβαια, για το ΧΕΙ της Νερατζιώτισσας, για το οποίο με ανακοίνωση του δελτίου τύπου του Δήμου ερχόσαστε. Ναι, στην ουσία να τορπιλίσετε τη δική μας ενέργεια στην οποία έχουμε πάει προς το διοικητικό εφετείο και έχουμε ζητήσει, ας πούμε, την ακύρωση αυτής της άδειας, βγαίνοντας στην πρώτη γραμμή και δηλώνοντας ότι η άδεια είναι νόμιμη. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί δηλώνετε ότι η άδεια είναι νόμιμη? Επειδή το είπε η ΔΟΜ. Και η ΔΟΜ είναι μια υπηρεσία, έχει την άποψή της. Η πολιτική σας άποψη, η οποία προφανώς θα βαρύνει πάρα πολύ, ας πούμε, στα δικαστήρια, είναι ότι ναι, η άδεια ήταν νόμιμη. Γιατί το λέτε αυτό το πράγμα? Δεν το καταλαβαίνω. Θα μπορούσατε να πείτε ότι, εν πάση περιπτώσει, εμείς, όπως είπε προηγουμένως και ο κύριος Δήμαρχος, αναμένουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης ύστερα από τις προσφυγές που έχουν κατατεθεί. Όχι να προκαταβάλλετε, ας πούμε, τη δικαιοσύνη λέγοντας ότι η άδεια αυτή είναι νόμιμη. Και ένα άλλο τελευταίο και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Γίνονται επισκέψεις του κύριου Δημάρχου στο ΤΑΙΠΕΔ. Ωραία, πολύ καλά κάνει. Έχουμε όμως αποφασίσει εδώ μέσα ότι οι επισκέψεις αυτές πρέπει να είναι διαπαραταξιακές. Γιατί υποβαθμίζετε την παρουσία όλων των υπολείπων παρατάξεων σε κάποιες διεκδικήσεις οι οποίες είναι ομόφωνες από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο? Και τέλος, και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω
μια εκτίμηση σε ό,τι αφορά το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης σήμερα, ας πούμε, στη χώρα μας. Και από όσο, ας πούμε, λαμβάνεται υπόψη στη λήψη των αποφάσεων. Εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε ένα οργανισμό ο οποίος είναι υπεράνω ακόμα και της κυβέρνησης και των κυβερνήσεων, όχι μόνο αυτής και της προηγούμενης. Και αυτός ο οργανισμός λέγεται τα ΙΠΕΔ. Έχουμε μια πολιτική η οποία λέγεται μνημονιακή πολιτική, η οποία τα 6 τώρα χρόνια αυτά εφαρμόζεται στην πατρίδα μας και η οποία υπερβαίνει, ας πούμε, τη δημοκρατία. Για άλλα ψηφίζουμε και στο τέλος, κάτω από εκβιασμούς, άλλα προκύπτουν, ας πούμε. Τώρα είναι η τοπική αυτοδιοίκηση που θα πάρουν υπόψη τους, προκειμένου αυτοί να εφαρμόσουν, ας πούμε, αυτές τις πολιτικές τους μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Εδώ πέρα πάνε, έχουν ξεπουλήσει αεροδρόμια, έχουν ξεπουλήσει, ας πούμε, λιμάνια. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας και να μην τα περιορίζουμε μονάχα ότι είναι, εν πάση περιπτώσει, η πολιτική ενός κακού υπουργού απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε του προηγούμενου είτε τωρινού. Είναι αυτού του είδους πολιτικές οι οποίες έχουν επιβληθεί στην πατρίδα μας και οι οποίες στο τέλος έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Να αγνοούν τη δημοκρατία και σε κεντρικό και σε τοπικό αυτοδιοικητικό επίπεδο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βλάχος με τη σειρά. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Έχει περάσει κατά πολύ το χρόνο. Όχι, εντάξει, δεν είπα. Εντάξει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, και ξέρετε, τουλάχιστον εμείς συνηθίζουμε να μην κουράζουμε το σώμα, ούτε τους συμπολίτες που μας ακούν. Να εκφράσουμε καταρχήν και εμείς τη θλίψη μας για το σημερινό συμβάν στις Βρυξέλλες. Είναι ένα τρομοκρατικό χτύπημα όχι μόνο στο κέντρο της Ευρώπης, αλλά αποτελεί και μαχαιριά στην καρδιά της δημοκρατίας. Συμπαραστεκόμαστε στους συγγενείς των θυμάτων, καθώς επίσης να εκφράσουμε και τη θλίψη μας και για ένα άλλο γεγονός που έλαβε χώρα πριν λίγες μέρες στην Κωνσταντινούπολη, διότι και εκεί άμαχος πληθυσμός ήταν αυτός ο οποίος έχει υποστεί τις συνέπειες της τρομοκρατίας. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα που υπόθηκαν σήμερα, για το κομμάτι του Golden Hall, θα ήθελα να πω ότι θεωρώ ότι η περιφέρεια οφείλει να ενημερώσει το Δήμο και να δώσει τα όποια στοιχεία είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε εμείς να πάρουμε μία απόφαση. Δεν είναι υποχρεωμένος ο Δήμος ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο να κάθεται να ψάχνει τα σιτάρια της περιφέρειας ή του κάθε φορέα για το τι υπάρχει. Και με τη σειρά το Δήμος, η διοίκηση σε αυτήν την προηγουμένη περίπτωση έχει την υποχρέωση μετά να ενημερώσει τις δημοτικές παρατάξεις για τα στοιχεία που έχει στα χέρια του, ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε μια απόφαση για το τι γίνεται με το ζήτημα του Golden Hall. Και αναφορικά να πω ότι σαφώς και δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν ξέρουμε τι περιλαμβάνει αυτή η μελέτη. Έχουν συμπεριληφθεί οι προθέσεις της σημερινής διοίκησης του Δήμου που γίνονται κάποια έργα και στην περιοχή που ήδη έχουν εκτελεστεί, όπως είναι η διαμαρτυρία Αρτέμιος. Έχουν συμπεριλάβει αυτές τις αλλαγές που υπάρχουν στο Δήμο? Έχουν συμπεριλάβει το γεγονός ότι πέρα από την επιβάρυνση που υπάρχει ήδη από το εμπορικό κέντρο του Golden Hall, πρόκειται να έρθει κάτι άλλο? Γιατί, όπως ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι και κύριοι δήμαρχοι, το Κοσμόπολης έχει κατεδαφιστεί και κάτι ακούγεται ότι μπορεί να έρθει το Μερίλι Ρόι εδώ, κάτι τέτοιο, που σημαίνει ότι πέρα από τη βραδινή επιβάρυνση που είχαμε με το Κοσμόπολης, με το Λιρόι Μερλίν, τώρα θα έχουμε από το πρωί αυτή την επιβάρυνση. Είναι πράγματα που πρέπει να τεθούν, να έχουμε υπόψη μας και να δούμε πώς θα βαδίσουμε. Σαφώς και δεν είμαστε αντίθετοι και εμείς, κύριε Δήμαρχε, στο επιχειρήν σε αυτή την πόλη. Και θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι όλα αυτά τα αντισταθμιστικά, πώς θα δοθούν και αν είναι πράγματι εφικτό να γίνει η υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος. Τώρα, όσο αφορά το κομμάτι των ΧΕΗ, θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι, και λυπάμαι που το λέω έτσι, ότι θα ήθελα να μην είχε συμβεί αυτό. Χάσαμε ένα οικόπεδο
όπως πολύ καλά ξέρετε εκεί στο κομμάτι συναντιότητας σας. Προτού συμβεί αυτό, εμείς σαν παράταξη είχαμε καταθέσει την πρόταση να γίνει αυτή η αλλαγή των χρήσεων. Αλλά είχατε πει ότι είναι κάτι χρονοβόρο, θέλει αναρτήσεις, ξέρετε τι χρόνο σημαίνει όλο αυτό. Δεν έπεσε στην υπόλοιψή σας, έγινε η ζημιά εκεί. Πέρα από το ευχολόγιο, κύριε Δήμαρχε, το όλα τα άλλα κομμάτια να παραμείνουν στην ιδιοκτησία του Δήμου ως κοινόχρηστη χώρη, αυτό θέλει και πράξεις. Γι' αυτό θα προτείνω, κύριε Πρόεδρε, άμεσα να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα, ώστε να γίνουν όλες αυτές οι απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε να αποτρέπουν τον οποιοδήποτε εργολάβο θέλει να επενδύσει πάνω σε αυτά τα κίνητα. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό με τη σειρά. Ελάτε, κύριε Φωτόπουλε. Κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό ρώτησα στην αρχή αν θα το ανοίξουμε το ζήτημα. Για μας, η γνώμη μας θα ήταν καλύτερα να το συζητάγαμε σε ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ. Αλλά δεν έχουμε καμία αντίρρηση να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Όχι, αλλά αφού δόθηκε ο λόγος στις παρατάξεις, είμαστε υποχρεωμένοι να ξανακαταθέσουμε τις απόψεις μας. Αρχίζοντας και εμείς να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας για το χτύπημα των τρομοκρατών στις Βρυξέλλες. Βέβαια, κανένα πλήγμα στη δημοκρατία, γιατί καμιά δημοκρατία στην Ευρώπη δεν υπάρχει πλέον. Δεν ξέρω πώς το εννοείται τη δημοκρατία. Ρωτήστε αυτούς που εξαθλιώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια με τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ευρώπης, αυτούς που έχουν μείνει άνεργοι, αυτοί που έχουν χάσει τα μαγαζιά τους και τα σπίτια τους, και μετά πείτε μας για το ποιο πλήγμα στη δημοκρατία. Το δεύτερο, αυτά όλα τα γεγονότα και οι τρομοκρατικές επιθέσεις είναι βούτυρο στο ψωμί αυτών των ίδιων που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για αυτές τις ενέργειες, αυτών που εντείνουν τις επεμβάσεις σε άλλες χώρες. Στις χώρες της Μέσης Ανατολής και τα λοιπά, Ασίας και Βόρειας Αφρικής, και είναι βούτυρο και στο ψωμί όλων αυτών που θέλουν να ενταθεί η τρομοκράτηση των λαών στην Ευρώπη. Άρα εμείς είμαστε αντίθετοι και στα δύο. Και στην προσπάθεια που θα γίνει, γιατί θα γίνει το επόμενο διάστημα και ήδη γίνεται για την μεγάλη ελεύθερη Ευρώπη. Βλέπει συνθήκη Μάστριχ, Σέγγεν, Λισαβόνας και όλα αυτά τα κουραφέξαλα, συγγνώμη για την έκφραση, και πώς την τηρούν οι δημοκράτες της Ευρώπης. Ένα αυτό. Δεύτερο, όσον αφορά τα υπόλοιπα, κύριε συνάδελφοι, κύριε δήμαρχε και κύριε επικεφαλής των παρατάξεων, αποφασίστε με τι είστε. Γιατί ακούστηκε η πρόταση του κύριου Μαγιάκη να πηγαίνουμε όλοι μαζί διαπαραταξιακά να συναντάμε υπουργούς, τα υπέδες, δεν ξέρω εγώ ποιους άλλους. Το μόνο που εδώ πέρα διαπαραταξιακό υπάρχει και συμφωνείτε όλοι εκτός από από την παράταξη λαϊκής εισπύρωσης, τους κομμουνιστές δημοτικούς συμβούλους αυτή της αίθουσας, είναι η στρατηγική ανάπτυξης του Μαρουσιού. Σε αυτό συμφωνείτε όλοι. Δεν ακούστηκε ποτέ κανένας πριν γίνει ο φόνος να πει, παιδιά, δεν οδηγάει τίποτα προς όφελος του λαού όλη αυτή η ανάπτυξη που ευαγγελίζεσαν όλα αυτά τα χρόνια. Πού οδήγησε προς όφελος του λαού του Μαρουσιού όλη αυτή η ανάπτυξη? Άρα το ένα είναι αυτό, και καλά είναι να κλαίμε κάτω πάνω από την καρδάρα με το γάλα, αλλά να σκεφτόμαστε και πριν ποιους βοηθούσαμε να κλωτσίσουνε, ποιους βοηθούσαμε να αναπτύξουν το Μαρούσι και να το χαίρονται για αυτή την ανάπτυξη. Και τώρα ερχόμαστε και λέμε και συζητάμε για την κυρία Δούρου, για την παράταξη, για τον κύριο Περιφερειάρχη Βόρειου Τομέα κτλ. Για αυτή την ανάπτυξη, την ίδια που και εσείς υπηρετείτε, για την ίδια επιχειρηματικότητα που και εσείς την ίδια υπηρετείτε, ήταν θετική η εισήγηση της περιφερειακής πλειοψηφίας, της περιφερειακής αρχής, της κυρίας Δούρου, του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως την ίδια προσπάθεια, την ίδια διαπραγμάτευση κάνει που κάνετε κι εσείς, την ίδια αγωνία έχει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όταν διαπραγματεύεται για ποιο πράγμα? Για την κερδοφορία των μονοπωλίων. Για να προσελκύσει, εδώ πέρα ιδιώτες που θα προσφέρουν τον οβολό τους για την ανάπτυξη της πόλης μας, στο μικρό κόσμο μας, της χώρας μας, όσο να φέρεται περισσότερο. Αυτό κάνουν, δεν ενδιαφέρεται σε τίποτα. Αυτοί ξεπουλάνε και τα λιμάνια, αυτοί ξεπουλάνε και τους σιδηρόδρομους, αυτοί ξεπουλάνε και τις θάλασσές μας και δεν ξέρω τι άλλο θα ξεπουλήσουν στο τέλος, ό,τι απομένει. Δεν πάνε αριστεροί, δεν πάνε δεξιοί.
Μπορεί να έχουν καλές προθέσεις, στην εκκλησία πηγαίνουν, κάνουν το σταυρό τους. Αλλά αυτούς τους συγκεκριμένους νόμους πρέπει να υπηρετήσουν, δεν μπορούν να υπηρετήσουν τίποτα άλλο. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο αυτοί οι άνθρωποι. Και τι χρειάζεται, να τους ανατρέψουμε. Δεν γίνεται τίποτα άλλο. Αυτούς που έχουν πραγματική την εξουσία. Δεν πάει να τους στείλεις 15 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβούλου ομόφωνες. Και εμείς είμαστε υπέρ. Το έχουμε πει εδώ σε αυτή την αίθουσα να μην συνειδητοποιηθεί άλλο το Μαρούσι. Ούτε επέκταση στον Golden Hall, δεν πάει να. Το φάκελο δεν το ξέρουμε, δεν τον έχουμε δει και να το βλέπαμε, δεν καταλαβαίναμε για τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, εμείς είμαστε ενάντια σε αυτή την ανάπτυξη, γιατί αυτό ακριβώς το σκοπό υπηρετεί. Ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα, εξυπηρέτηση μονοπωλιακών ομίλων και κερδών. Τελεία και παύλα. Όλα τα άλλα να τα χαίρεστε, να τα παίρνετε ομόφωνες αποφάσεις και να συζητάτε μετά ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Δεν χάνουμε εμείς το δάσος για να βλέπουμε το δέντρο, αν φταίει η Δούρο, αν φταίει ο Πατούλης, αν φταίει ο Τσίπρας ή δεν ξέρω ποιος άλλος. Έχετε αυτά τα κότσια. Μαζί να βγούμε στην πρώτη γραμμή και εμείς αυτό κάνουμε. Καλούμε τον λαό της πόλης μας να μην επιτρέψει, αλλά αυτό θέλει ένα κίνημα με γερά ποδάρια και χωρίς άλλα να του λέμε και άλλα να σκεφτόμαστε, άλλα να του λέμε εδώ και άλλα να τα λέμε πριν τις εκλογές. Ολοκληρώνουμε αυτό γιατί έχει σημασία. Το είχα πει και στην συνάντηση που κάναμε για το προσωπικό ζήτημα με τους υπόλοιπους επικεφαλής των παρατάξεων. Όλα τα προβλήματα έχουν συγκεκριμένη αφετηρία, συγκεκριμένα αίτια, συγκεκριμένους υπαίτιους. Αν πριν τις εκλογές πηγαίνουμε και ευλογούμε όλους αυτούς και μετά ερχόμαστε και λέμε ότι δεν φταίνε αυτοί που μας κυβερνάνε, αλλά φταίνε οι ξένοι που μας επιβάλλουν αυτές τις πολιτικές, δεν βλέπουμε καθαρά, δεν μπορούμε να κρίνουμε καθαρά, προσπαθούμε να κοροϊδέψουμε για μια φορά τον κόσμο, το λαό, όσοι το κάνουν αυτό είναι συνένοχοι στο έγκλημα και εμείς θα καταδικάσουμε και τις ενέργειες της περιφέρειας της κυρίας Δούρου, θα καταδικάσουμε και όλες αυτές τις παγαποδιές, πολιτικές παγαποδιές που ακούγονται και σε αυτή την αίθουσα. Ευχαριστώ. Και εμείς. Ελάτε κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι αναγκασμένος και εγώ να ξεκινήσω με την βαθιά καταδίκη της τρομοκρατικής επίθεσης σήμερα στις Βρυξέλλες. Μιας επίθεσης που εκπορεύεται όπως φαίνεται από τις δυνάμεις των Ισλαμοφασιστών του ISIS. Επίθεση που είναι συνέχεια, αν θυμάστε όλοι, της πρώτης επίθεσης που είχε γίνει βομβιστικής πριν μερικούς μήνες στην Κωνσταντινούπολη, όπου τα πολλά θύματα πριν καν από το Παρίσι και από την πρώτη φορά των Βρυξελών ήταν τα μέλη του Εργατικού Κόμματος Τουρκίας. Εκατοντάδες θύματα, γιατί μέσα στο κέντρο της διαδήλωσής του ήταν που σκάσανε πρώτες βόμβες. Ακολούθησαν βέβαια το Παρίσι, Βρυξέλλες και όλα αυτά που έχουμε υπόψη μας. Ισλαμοφασίστες οι οποίοι έχουν ενισχυθεί με το ένα χέρι από αυτούς που σήμερα βγαίνουν και τους καταδικάζουν. Οι ίδιοι λοιπόν τους ενισχύσαν, οι ίδιοι τους βάλαν στο προσκήνιο, οι ίδιοι τους οπλίσαν, γιατί αποδείχνεται αυτό από όλες τις πλευρές του, οι ίδιοι τους οπλίσαν και οι ίδιοι χρησιμοποιούν έτσι την ανεξέλεγκτη πλέον δράση αυτού του αυγού του φιδιού για να επιβάλλουν συνθήκες βαθιά αντιδημοκρατικές, για να επιβάλλουν μέτρα όπως έχει γίνει στο Παρίσι και σε Βρυξέλλες σήμερα, έτσι, να επιβάλλουν μια βαθιά συντηρητική δεξιά στροφή και αντίστοιχα μέτρα απαγόρευση των διαδηλώσεων κλπ. Καταδικάζουμε λοιπόν αυτή την επίθεση, αλλά καταδικάζουμε και την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκει αφορμή για να δείξει το πραγματικό φασιστικό της σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν κόπτεται, ας πούμε, για να στηρίξει φασιστικά καθεστώτα όπως της Ουκρανίας, έτσι, βγαίνει σήμερα υποκριτικά κατά τη γνώμη μας και καταδικάζει τον ISIS που ήδη έθρεψε. Τώρα, κλείνοντας την παρένθεση αυτή, να σταθώ κι εγώ όσο το πιο σύντομα μπορώ στο θέμα που συζητάμε. Πρόκειται πραγματικά για μια κατάπτυστη εισήγηση κατά τη γνώμη μας από τη μεριά της περιφέρειας. Μια εισήγηση που δίνει ένα βήμα ακόμη, δεν έχει να κάνει μόνο με τον Golden Hall. Έχει να κάνει γενικότερα με την πρόθεση αυτή τη στιγμή του ξεπουλήματος της δημόσιας γης. Είναι ένα βήμα ακόμη στην ενίσχυση μέσω του ΤΑΙΠΕΔ αυτής της διαδικασίας. Κατά τη γνώμη μας είναι σαφές. Δεν είναι ούτε θέμα ισοζυγίων, ούτε και βέβαια θέμα αντισταθμιστικών παροχών προς το Δήμο. Τα ίδια ακριβώς τόνισε στην ομιλία του και ο κ. Καραμέρος.
Και παρά τις κοκορομαχίες του Δημάρχου μας με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, βλέπουμε ότι επί της ουσίας το ίδιο πράγμα προτείνουν. Έτσι, να ξεπουληθεί άλλο ένα κομμάτι, να αποδεχθούμε. Γιατί αυτό δεν είναι τώρα ένα θέμα νομικό, έγινε μια φορά. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία που θα μας βάλει να αποδεχθούμε και με τη συνδρομή και του Συμβουλίου Επικρατείας, έτσι, ένα ξεπούλημα που ξεκινάει από το IBC και αγκαλιάζει όλα τα ακίνητα έτσι, που έχει αυτή τη στιγμή στην κατοχή του το ΤΑΙΠΕΔ ή που θα μπορέσουν να περάσουν μέσα σε αυτό. Το ΤΑΙΠΕΔ, που μην ξεχνάμε ότι το διατηρεί η κυβέρνηση, παρά τόσα έλεγε προεκλογικά, το διατηρεί μέσω αυτού ξεπουλάει αεροδρόμια, λιμάνια κλπ. Αλλά επίσης μην ξεχνάμε ότι το ΤΑΙΠΕΔ, έτσι, είναι και όλη αυτή η διαδικασία ξεπουλήματος είναι μια σαφής εντολή των δανειστών μας. Και όταν λέμε δανειστές, εννοούμε σαφώς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό είναι μια επισήμανση για όσους μας έλεγαν το καλοκαίρι ότι πρέπει να μείνουμε Ευρώπη, στην Ευρώπη του φασισμού και του ξεπουλήματος. Έτσι, και για όσους μας λένε μέχρι τώρα τα θετικά της Ευρώπης. Ξεχνάνε όμως ότι αυτοί είναι οι Ευρωπαίοι, η Ευρωπαϊκή Άρουσα Τάξη δηλαδή, έτσι, που μας φόρεσε καπέλο το ΤΑΙΠΕΔ και το ξεπούλημα των δημόσιων χώρων. Το θέμα λοιπόν δεν είναι νομικό, το θέμα είναι βαθιά πολιτικό, έχει να κάνει με τη συνολική προάσπιση των δημόσιων χώρων. Σαν τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε εμείς, ο μαρισιώτικος λαός. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, ρίχνει μήλο σε αυτή τη ρίχνει νερό στο μήλο αυτής της διαδικασίας. Στην πράξη βοηθάει το ξεπούλημα, έτσι, έστω και αν επικαλείται αντισταθμιστικά ωφέλη. Για μας είναι σαφές ότι δεν πρέπει να το δεχθεί ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή. Σε καμιά περίπτωση επίσης δεν πρέπει να μπει σε μια διαδικασία παράδοσης, πώς το λένε, διεκδίκησης ως αντισταθμιστικών, έτσι, της κατοχύρωσης των υπολείπων ΧΕΗ. Και φυσικά εμείς πιστεύουμε ότι σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να προσθεθεί και το ΧΕΗ είναι ραντιώτη σας. Αυτά, ευχαριστώ. Ωραία, ελάτε κύριε Γιακουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να το κλείσουμε αυτό. Ναι, ήθελα να επισημάνω το ότι το γεγονός το ότι ο κύριος Δήμαρχος μέχρι σήμερα δεν έχει ενημερωθεί από ό,τι είπα ακόμη και για το ίδιο το περιεχόμενο της ΜΠΕ είναι ένα γεγονός που μου κάνει τουλάχιστον εντύπωση για το λόγο του ότι έχουν περιέλθει ισχύρα σας ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε, ερωτήσεις της παράταξής μας που αφορούν αυτό ακριβώς το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, μου κάνει ειλικρινά εντύπωση το πώς η διοικούσα αρχή δεν μερίμνησε να ενημερωθεί, δείχνοντας σεβασμό στις παρατάξεις που ρωτούν για αυτό το θέμα, ώστε να ενημερωθεί για να μας απαντήσει τουλάχιστον. Δεν θεωρώ ότι είναι δηλαδή δικαιολογημένη η άγνοια του κυρίου Δημάρχου για το περιεχόμενο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και εάν το συνδυάσω αυτό με μια αποστροφή του λόγου σας, ότι δηλαδή μετά την ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής το θέμα θα έρθει τύπης, σε μια τύπης διαβούλευση... Και τύπης, εντάξει, με το ξεχάσω τη λέξη. Όχι, μα το είπε, υπόθηκε, υπάρχει στο βίντεο, να σας ναι, να ουσιαστική, το σε μια ουσιαστική, ωραία. Αλλά το νόημα δεν είναι απλώς μια διαβούλευση. Το νόημα είναι να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθεί κανονικά. Γιατί αλλιώς... Κανονικά θα έρθει. Ακριβώς, γιατί αλλιώς θα θεωρούσε κανείς... Εγώ. Άρχισε έκφραση. Εντάξει, ευχαριστώ για τη διευκρίνηση, κύριε Πρόεδρε, γιατί ήμουν έτοιμη να πιστέψω ότι η μη ενημέρωση. Όχι ποτέ. Να πιστέψω ότι η μη ενημέρωση του κυρίου Δημάρχου ήταν πρόσχημα για να μην έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πράγμα το οποίο δεν είναι αποδεκτό σε καμία περίπτωση. Κανονικά. Ωραία. Θέλω επίσης να υπενθυμίσω για όσους δεν το γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι μια περίπτωση όπως παρουσιάστηκε εκφάνσεως του επιχειρήν. Το ξέρουμε ότι όλοι οι ιδιώτες θέλουν να μεγεθύνουν τα κέρδη τους. Δεν πρόκειται όμως γι' αυτό. Εδώ είναι η περίπτωση ενός δημοσίου ακινήτου το οποίο περιήλθε στην κυριότητα του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο ΤΑΙΠΕΔ είναι αποτέλεσμα των μνημονιακών πολιτικών που εξαθλιώνουν δεξιούς, κεντρώους και αριστερούς, όποιοι και αν είναι αυτοί, και το οποίο διατηρείται μέχρι σήμερα και με την παρούσα κυβέρνηση. Και η επικαρπία του ακινήτου αυτού έχει περιέλθει στον Όμιλο Λάτσι, στην Λάμδα Δομή ΑΕ, με όρους και προϋποθέσεις και διαδικασίες για τις οποίες έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Και μόνο το γεγονός αυτό θα έπρεπε να είναι αρκετό για να αρνηθούμε τη συνένεσή μας σε αυτή την επέκταση.
και δεν δείχνει η Δημοτική Αρχή να το λαμβάνει υπόψη. Και το επόμενο που θέλω να πω, γιατί από ό,τι κατανοώ το ίδιο το περιεχόμενο της ΜΠΕ δεν είναι αντικείμενο της συζήτησής μας σήμερα, θα είχα πολλά να πω, αλλά θέλω να πω επίσης ότι όταν μιλάμε για ανάπτυξη και για επενδύσεις και για οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι κατανοητό ότι οι ιδιώτες θα θελήσουν να το κάνουν προς το σκοπό του προσπορισμού του δικού του κέρδους. Το θέμα είναι, πρώτον, εμείς που είμαστε εδώ ταγμένοι από το μαρουσιώτικο λαό για να προασπίσουμε τα συμφέροντά του, τι κάνουμε και τι θέση παίρνουμε. Και το άλλο είναι το πώς η ανάπτυξη, η λεγόμενη ανάπτυξη, έστω και σε ένα σύστημα διαχείρισης όπως αυτό που έχουμε τώρα, θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στον άνθρωπο και στο δημόσιο συμφέρον. Είναι αυτονόητα και δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενημέρωση το να ξέρουμε ότι υπάρχει κυκλοφοριακή επιβάρυνση, ότι υπάρχει οικιστική επιβάρυνση στις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι αυτονόητο ότι η επέκταση του Golden Hall θα επιφέρει έτσι μεγαλύτερο μαρασμό στους εμπόρους και επαγγελματίες του κέντρου. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενημέρωση και γνώση. Νομίζω λοιπόν ότι είναι αδικαιολόγητη η μη ενημέρωση της αρχής του ΔΥΜ, της Δημοτικής Αρχής, και θεωρώ ότι και μόνο αυτά τα στοιχεία θα ήταν αρκετά για να πάρουμε μία καταρχήν θέση. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε Ψάλτη, να το κλείσουμε το θέμα, να κλείσουμε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σύντομη τοποθέτησή μου και είναι για διασάφηση κάποιων ζητημάτων που ετέθησαν. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καταρχάς, είναι μία μελέτη η οποία τίθεται στη διαβούλευση. Ως τέτοια και η συγκεκριμένη του Golden Hall πριν τη διαβούλευση του ΕΣΧΑΔΑ που έγινε το 2013 ετέλθει σε διαβούλευση. Οφείλουμε σαν Δήμος να έχουμε λάβει θέση. Εμείς δεν λαμβάνουμε θέση μέσω της περιφέρειας. Λαμβάνουμε θέση και εκφέρουμε άποψη αυτοτελώς. Τι σημαίνει αυτό, ότι μέχρι τον Μάιο που ολοκληρώθηκε η διαβούλευση, άσχετα να ανοιχτεί μέχρι σήμερα, γιατί περιμένουν και από τις περιφέρειες, θα έπρεπε να είχαμε τοποθετηθεί. Είναι αστοχία, είναι παράβλεψη, είναι κακή τοποθέτηση, είναι έλλειψη γνώσεων, δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά έπρεπε να είχαμε τοποθετηθεί, όποια και αν ήταν η τοποθέτηση, είτε της Δημοτικής Αρχής, είτε των συντρών του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ότι ερχόμαστε σήμερα και λέμε δεν πληροφορηθήκαμε τι λέει η περιφέρεια είναι αν μη τι άλλο ανακόλουθο με τη θέση μας. Η περιφέρεια πει ό,τι θέλει. Που δεν ξέρω αν θα πει ό,τι θέλει μετά την αναβολή του θέματος για να λάβει τη γνώμη μας. Εμείς τι είπαμε όμως μέχρι σήμερα, το Φεβρουάριο, το Μάρτιο του 2016. Ποια ήταν η θέση μας για τις παρακείμενες περιοχές του Αγίου Θωμά, Ψαλιδιού και όλες τις υπόλοιπες και ποια είναι η θέση μας για αυτό το έργο. Πώς μπορεί την τοπική κοινωνία να την επηρεάσει ή όχι. Είναι τουλάχιστον άστοχο, δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω όλη η λέξη, αλλά αυτό τουλάχιστον θα μπορούσα να πω, το ότι εμείς δεν έχουμε άποψη. Και το να μην έχουμε άποψη σε τόσο κύρια ζητήματα σημαίνει ότι ή δεν είμαστε έτοιμοι, άρα είμαστε κατακριτέοι από το σύνολο του Δημοτικού του Δήμου, ή ότι δεν θέλουμε να έχουμε άποψη, που είμαστε δύο φορές κατακριτέοι. Το ότι εμείς προλάβαμε σε 4 μέρες σαν παράταξη και τοποθετηθήκαμε έστω και με τα ελάχιστα στοιχεία που μπορέσαμε να συλλέξουμε σημαίνει ότι εμείς είχαμε τουλάχιστον τη θέληση. Και αυτό πρέπει να μας αναγνωριστεί. Και σήμερα θα ήθελα, και μιλάω ατομικά, δεν θέλω να δεσμεύσω την όλη την παράταξη, αλλά πιστεύω ότι είναι και η θέση της παρατάξεως, τώρα να όλοι μαζί να τοποθετηθούμε επί του ζητήματος, επί της περιβαλλοντικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον Golden Hall σε σύνολο με όλη την περιοχή του Αγίου Θωμά και του Ψαλιδιού. Εάν περάσουν και άλλες μέρες, θα είναι πάρα πολύ αργά. Ήδη είμαστε στο και 10. Δηλαδή θα περιμένουμε να δούμε τι θα μάθουμε από την περιφέρεια. Έχουμε υπηρεσίες ο Δήμος. Έχει Δημοτικό Συμβούλιο και έχει παρατάξεις. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε σοβαρά το ρόλο μας. Να μην τα ρίχνουμε στη γάτα μας και γάτα της ουράς της. Δεν φταίει μόνο μια κυβέρνηση, δεν φταίει μόνο μια περιφέρεια, φταίμε και εμείς. Και δεν παίρνουν το μέρος ούτε της κυβέρνησης ούτε της περιφέρειας. Δηλαδή αντί να από την προηγούμενη Παρασκευή να τρέχουν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου και όλες οι παρατάξεις να δούμε τι θα κάνουμε και πού θα τοποθετηθούμε, ερχόμαστε σήμερα Τρίτη για να πούμε δεν μας έστειλε η περιφέρεια. Στο επόμενο λοιπόν Δημοτικό Συμβούλιο θα έπρεπε να είμαστε όλοι έτοιμοι και να έχουμε μια σαφή τοποθέτηση για το θέμα. Ευχαριστώ.
Και εμείς. Ελάτε κύριε Δημαρχέ. Όχι κύριε, δεν είναι η μέρα του Δημότη σήμερα. Λοιπόν. Είναι η μέρα του Δημότη, αλλά δεν ήσασταν από την αρχή. Μα αλλά δεν γίνεται όμως τώρα έτσι. Δώστε. Κάτσε σε ένα μικρόφωνο όμως, Παναγιώτη. Συγγνώμη τώρα, εντάξει. Καλησπέρα, λέγομαι Καπνούρδιας Παναγιώτης. Είμαι μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γυμνασικού Συλλόγου Αμαρουσίου. Έτσι. Πατημένο το έχει, πατημένο. Εντάξει. Ήρθα κατά τύχη σήμερα εδώ, γιατί πάω στην προπόνηση για τα παιδιά του ποδοσφαίρου του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου. Αυτή τη στιγμή κάνουν μες στο κρύο στην Πέφη όλο το χειμώνα, που μας έχουν δώσει μία. Δεν με νοιάζει τι έχετε πει, θέλω να τα πω κι εγώ. Εντάξει, μία ώρα έχουμε το γήπεδο της Πέφης. Ο ιστορικότερος δήμος, η ιστορικότερη ομάδα του Δήμου Αμαρουσίου, το Γυμναστικό Σύλλογο, αυτή τη στιγμή δεν έχει για τα παιδιά του Αμαρουσίου, τα παιδιά μας, να αθληθούν. Το χωριό του Σπύρου Λουή δεν έχει ένα γήπεδο για να φτιάξουμε πρωταθλητές μαγαλοδρόμους. Εντάξει. Φταίτε όλοι κύριοι, γιατί είσαστε από όλες τις δημοτικές παρατάξεις που έχουν περάσει μέχρι τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχω δύο προτάσεις. Η μία πρόταση, επειδή χρειαζόμαστε ένα γήπεδο για τις ακαδημίες, για να ο Γυμναστικός Σύλλογος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ χάλια κατάσταση, να φτιάξουμε ακαδημίες, οπότε να έρθουν έσοδα στο Γυμναστικό Σύλλογο, γιατί είναι ντροπή, έτσι. Στο πάρκινγκ του Ολυμπιακού Σταδίου μπορούμε να στρώσουμε μοκέτες και να φτιάξουμε εκεί προπονητήριο για να έχουμε τις ακαδημίες μας. Και το δεύτερο, τώρα το σκεφτικά ακούγοντας όλα αυτά, μπορούμε να ζητήσουμε από τον κύριο Όμιλο Λάτσι να μας δώσει 2 εκατομμύρια να φτιάξουμε το γήπεδο του Καρέλα. Τόσα βγάζει τόσα χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που σας διέκοψα. Πρώτη φορά μιλάω. Ευχαριστούμε και εμείς. Και ελπίζω να μην σας ανησυχεί. Ελάτε κύριε Δημαρχέ. Λοιπόν, παρακαλώ. Λοιπόν, εντάξει τώρα, δεν είναι. Λοιπόν, κύριοι, καταρχήν έχει δικαίωμα ο κάθε πολίτης να πει ό,τι θέλει. Έδωσε το δικαίωμα βεβαίως μέσα από το μικρόφωνο ο πρόεδρος και οφείλω να πω και με τη δική μου παρέμβαση. Ας μην τον μαλώνουμε. Λέω λοιπόν ότι βέβαια δεν σημαίνει κανείς ότι πρέπει να αδικήσει τον άλλον. Είναι αυτό που σας λέω. Δεν έχουμε πάρει από την αρχή τα ζητήματα. Πιστεύω ότι κάποιοι σύμβουλοι εδώ, αν ήταν μια άλλη κυβέρνηση, άλλα πράγματα θα λέγανε. Είναι μια κυβέρνηση, λιγάκι να το ψιλοχαϊδέψουμε το πολιτικό ζήτημα. Αν ήταν κάποια άλλη αντιπεριφερειάρχης ή περιφερειάρχης, άλλα πράγματα θα ακούγαμε σε αυτή την αίθουσα. Αυτό πρέπει να νικήσουμε πρωτίστως. Να νικήσουμε δηλαδή τον κομματικό εναγκαλισμό, ο οποίος έχει φέρει τη χώρα σε αυτά τα σημεία. Επιτέλους πρέπει να σκεφτόμαστε τοπικά και ανθρώπινα. Διότι τι ζητήσαμε κυρίες και κύριοι, ακούσατε και την κυρία Ψάλτη, η οποία τι είπε, μπορέσαμε και μαζέψαμε από το Μάιο ήτανε. Και γιατί από το Μάιο εσείς που είστε και πολυγραφότατοι δεν το φέρατε να το, γιατί δεν το ξέρατε κι εσείς. Διότι δεν σας διέκοψα. Διότι η δουλειά μας δεν είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, για να χρυσώσουμε μήπως πιούμε και καμιά μπύρα αύριο με κανέναν από δάφτους, ή να πούμε τα πράγματα από το όνομά τους. Υπήρξε λοιπόν μια όριμη εισήγηση κάποιου εισηγητή και αυτή να αναμένουμε όλοι μας, ο οποίος έχει μαζέψει όχι το 20 σέλιδο που λέτε κύριε Μαγιάκη, μια πλήρη 20 σέλιδο βάζουμε για κανένα πεζοδρόμιο. Μια πλήρη μελέτη για ένα σημαντικό κομμάτι της πόλης μας, το οποίο πρωτίστως υπάρχει κάποιος που το επεξεργάζεται για να το φέρει όπου δει. Δεν άκουσα λοιπόν τίποτα. Εσείς δηλαδή το μέγεθος το δικό σας το βλέπετε τόσο, εγώ το βλέπω τόσο. Μην τρελαθούμε. Κύριε Μαγιάγη, ακούστε, τώρα το κάνατε τόσο, είδατε.
Είδατε πώς ξεκινήσατε τόσο και πήγε όσο ανοιχτό τόσο μεγαλώνει. Άρα ακούστε λιγάκι τώρα, γιατί πέραν της του αστείου μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και βεβαίως μην το διακόπτετε όμως τώρα, σας ευχαρίστω σου, αν θέλετε να πείτε κάτι ακόμα, εγώ δεν έχω κανένα θέμα προσωπικά, αλλά πρέπει να σοβαρευτούμε επιτέλους όλοι μας. Δεν είμαστε διότι αν ήμασταν, το ίδιο που είπατε θα το άκουγα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί η Περιφέρεια με επίσημο τρόπο δεν εγχείρησε πρωτίστως την εισήγηση, ή τουλάχιστον αν όχι η κυρία Δούρ που δεν πάει να τα κάνει όλα, ο αντίστοιχος αντιπεριφερειάρχης του τόπου αυτού ή και ο αντίστοιχος εισηγητής. Διότι έχουμε μάθει να πυροβολούμε την πρώτου βαθμού αυτοδιοίκηση και όλοι οι άλλοι οι οποίοι υποτίθεται ότι κρατάνε τα ηνία, δεν εννοώ εσάς, αλλά να ψιλογνύβουμε και λιγάκι. Μας άκουσε. Μπορεί να έχει μεγαλύτερη δύναμη αύριο. Εάν λοιπόν συνεχίσουμε με αυτόν τον βαθμό και τρόπο και με τον χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα, νομίζω ότι αυτό που θα πάθουμε είναι ο ευτελισμός της πολιτικής και των πολιτικών στην αυτοδιοίκηση. Λέω λοιπόν, για να σοβαρευτούμε, νομικά είναι ένα κακός νόμος. Δεν μπορεί η περιφέρεια να αποφασίσει για μας χωρίς εμάς. Και βεβαίως δεν είναι μόνο εισηγητικό το θέμα όπως λέει ο νόμος. Πρωτίστως η νομοθετική εξουσία θα πρέπει να ήταν εδώ μέσα και όχι εκεί έξω. Δύο, βεβαίως και ηθικά θα είχε υποχρέωση επίσημα με την ολοκλήρωση της εισήγησης να είχε έρθει όλος ο φάκελος και όχι να ψάχνουμε όπως άκουσα εδώ στα σιτάρια, στο ίντερνετ και δεξιά-αριστερά. Διότι κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι ένα τόσο σημαντικό θέμα θα το περνάγαν με αυτόν τον τρόπο. Και όσον αφορά το ζήτημα που λέτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα σας έλεγα ότι αυτός ήταν και ο λόγος που παρακάλεσα κατά τη διάρκεια των πολλών προβλημάτων που έχει και η τοπική αυτοδιοίκηση και προσωπικά πρέπει να αντιμετωπίσω σε μια διαδικασία διαφορετική. Εγώ θα σας έλεγα, αν ήμουν περιφερειάρχης, θα έπαιρνα και τον ίδιο τον δήμαρχο, η ίδια η περιφερειάρχης, και θα έλεγα: δήμαρχε, έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά την πόλη σας, το οξυγόνο σας. Θέλεις να έρθεις εδώ να το συζητήσουμε κάποια στιγμή πριν το φέρουμε? Αλλά έχουμε μάθει τσίριζα, ξύριζα και νεοδημοκράτες. Δεν έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε όπως άπρεπε. Αυτό ξεκινάει το ζήτημα. Από εκεί και πέρα, εμείς, επειδή δεν θέλω να επιχειρηματολογήσω όλων αυτών που ακούστηκαν, που αφορούν καταρχήν το ΤΑΙΠΕΔ. Ακούστε κύριοι, καταρχήν όπως ξέρετε το ΤΑΙΠΕΔ, γιατί κάποιοι έχουν μια κομματική ταυτότητα και μάλιστα την επιβραβεύουν, δεν το διόρισα εγώ, η σημερινή κυβέρνηση διόρισε τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, ο κύριος Μητσιόλης, ο οποίος εγώ, εάν θέλετε, το θεωρώ και έναν αξιόλογο όπως τον είδα, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, τώρα μια συγκροτημένη προσωπικότητα, και ο οποίος αυτό το οποίο εμείς τον είχα προσεγγίσει και ως δήμαρχος και ως πρόεδρος της ΚΕΔΕ, επειδή υπήρχαν ζητήματα για τα λιμάνια και τους κοινόχρηστους χώρους γύρω από τα λιμάνια που είναι στη διαδικασία του δημοσίου και δεν εκευθύνεται μια φθορά γύρω από τα λιμάνια, με κάλεσε ως πρόεδρο της ΚΕΔΕ για να μπορέσουμε για ένα νομοθέτημα το οποίο προωθείτο μέσω του κυρίου Δρίτσα και του κυρίου Σταθάκη που είχαμε κάνει μια άλλη συνάντηση, να υπάρξει μια τοποθέτηση και μια ενημέρωση. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση τοποθετήθηκα ως, ήταν σαν να λέω, έχω ένα καπέλο, το κρατάω σφιχτά εδώ και δεν μιλάω για κάτι που ενδιαφέρει την πόλη μου. Επευκαιρίας λοιπόν αυτού, κύριε Μαγιάκη, είπα ότι υπάρχουν μεγάλα ζητήματα στην πόλη μας, προέκυψαν ζητήματα τα οποία και όλα αυτά τα οποία
νομίζω έχουμε αναπτύξει εδώ, και να μην αρχίσουμε την επιχειρηματολογία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και δεν χρωστάμε σε κανέναν, ούτε κομματικά, διαχρονικά, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις δικές μας θέσεις που αφορούν το συμφέρον της πόλης μας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι πρωτίστως. Έφυγε ο κύριος Καπνόρης σας, έτσι, δεν ήθελε την απάντηση να την ακούσει. Λοιπόν, θα έλεγα λοιπόν γιατί αυτό που είπε και ο κύριος Καπνόρης σας. Ήμουν πολύ σαφής. Ο μόνος ο οποίος είχε τελικά επικροτήσει για τα χρήματα τα οποία θα μας εδίδετο για την τελική ορίμαση της μελέτης επάνω του Καρέλα ήταν ο κύριος Ανδριανός. Ο κύριος Ανδριανός είχε προϋπολογίσει τα χρήματα αυτά. Άλλαξε 25 Γενάρη με τις εκλογές η κυβέρνηση. Ενημερωνόταν επί εξάμηνο ο κύριος Κοντονής και μετά την ενημέρωση του κύριου Κοντονή μας είπε τη λυπητήρη, η οποία λέει δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτό το πρόγραμμα, θα κοιτάξουμε να βρούμε ένα χώρο στο ΆΚΑ. Σας το είπα και πριν. Στο θέμα του ΆΚΑ όμως υπάρχει Ολυμπιακός νόμος και βεβαίως ανέγνωσα ότι ο κύριος Κοντονής ως δικά του χρήματα διαχείρισης μοίρασε 500 σε διάφορους δήμους που ως τυχαίο γεγονός το 70-80% είχαν την ίδια κομματική, εάν θέλετε, ρίζα. Αυτό το λέω επίσημα εδώ στα μικρόφωνα. Εδώ λοιπόν τι λέμε. Ο κύριος Κοντονής να καταλάβει ως κεντρική εξουσία μετά την ορίμανση που περιπλανηθήκαμε στις παρυφές της Αττικής Οδού, στο ΆΚΑ που αλλάξανε τις κρίσεις και τελικά καταλήξαμε στο συγκεκριμένο, να βρει τα χρήματα να χρηματοδοτήσει αυτό που χρωστά στο Μαρούσι. Τελεία και παύλα. Για τον κύριο Καπνόρης, επειδή τοποθετήθηκε, εμείς ξέρουμε τι τραβάμε κάθε χρόνο να βρούμε γήπεδα για τις ομάδες του Αμαρουσίου με δικές μας παρεμβάσεις και με δικά μας, σε εισαγωγικά βάζω, με δικές μας παρεκκλήσεις εις νεότερους συναδέλφους δημάρχους. Από εκεί και πέρα είναι λοιπόν λογικό εμείς να ζητήσουμε σήμερα από αυτό το συμβούλιο όσο χρειαστεί να μελετήσουμε αυτά που πρέπει να μελετήσουμε. Και αυτή η μελέτη βεβαίως οφείλει το Περιφερειακό Συμβούλιο να τη σεβαστεί και να το επαναφέρει το θέμα μετά την δική μας όριμη εισήγηση. Δεν καταλάβα, κυρία Ψάλτη, τι έπαθε και βιάζεται. Έχει καμία deadline, ημερομηνία? Γιατί είπε στο επόμενο συμβούλιο να κοιτάξουμε να είμαστε γρήγοροι και να τοποθετηθούμε. Δεν το κατάλαβα αυτό. Από πού προκύπτει? Βιάζεται? Έχει κανένα θέμα? Εμείς λοιπόν βεβαίως δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε καμία απόφαση, αλλά θα οριμάσουμε την απόφαση βάσει της γνώσης. Και για να πάω λίγο παρακάτω, θεωρούμε ότι θα πρέπει, κύριε Πρόεδρε, να βγει από αυτό το συμβούλιο πρωτίστως ότι στο Μαρούσι χρωστούν, όλοι χρωστούν από τους μεγαλοεκδότες και μεγαλοεπιχειρηματίες μέχρι αυτούς οι οποίοι χτίσαν το Μαρούσι όπως το χτίσαν, και η κεντρική κυβέρνηση, εγώ θα έλεγα και η περιφέρεια, διότι να σας πω κάτι, εάν ήτανε, εφόσον είναι τόσο γαλαντόμα η περιφέρεια με τις ΠΑΕ δεξιά-αριστερά σε διπλανούς δήμους δίνει 24 εκατομμύρια, το λιγότερο που θα έπρεπε, γιατί έχει κατατεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι τα δικά μας λεφτά που διαχειρίζεται για τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση, να τα διαθέσει για το γήπεδο, εφόσον αποφασίζει για μας χωρίς εμάς. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή που τα δίνει? Όπου γουστάρει. Εδώ ακούμε ότι θα δώσουμε σε ομάδες, θα δώσουμε σε μοναστήρια, θα δώσουμε σε όποιον περνά και μιλά ελληνικά, δικά μου χρήματα. Από πού προκύπτει αυτό το νομοθέτημα? Ξέρετε γιατί τα κάνει? Γιατί αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις περιφέρειες Αττικής έχουν φύλλα προσκύμενες με τους πρωθυπουργούς
και περνούν τις περιφέρειες που ξέρουν κομματικά πάλι σκεπτόμενοι με ποιο τρόπο θα εγκλωβίσουν ψήφους και κάνουν τις περιφέρειες τεράστιες σε επίπεδο εξουσίας. Δηλαδή τα δικά μου λεφτά της Ευρώπης τα παίρνω, τα μοιράζω όπου δει, τα δίνω για διαθέσιμα, δεν ρωτάω κανέναν, πληρώνω τους υπαλλήλους μου με τους ΚΑΠ, δηλαδή τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους που είναι για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δεν πληρώνω και σε κανέναν, διαχειρίζομαι και τα χρήματα όπως γουστάρω και ερχόμαστε εδώ ακόμα και για τα μουσμούλα να μοιράσω για να έχω πολιτικό όφελος κομματικό και αν χρειαστεί να στείλω και μια επιστολή στα σχολεία που δεν βάζει ένα ευρώ η περιφέρεια, δεν έχει καμία αξιοδότηση και να πω μαζέψε και ξηρατροφή τώρα για να κάνω και λίγο κοινωνικό έργο. Αυτή είναι η κατάντια κύριοι. Και καθόμαστε και τους κοιτάμε. Και τους κοιτάμε γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε την ίδια κομματική ρίζα. Γι' αυτό τους κοιτάμε. Πέστε το καθαρά. Εμείς επειδή δεν έχουμε τέτοια προβλήματα πλέον και με τον κύριο Αγοραστό ξέρετε ο οποίος έχει, είναι ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ και του τα έχω πει όπως πρέπει να τα ακούσει κανείς τουλάχιστον εκπροσωπώντας τον πρώτο βαθμό σας λέω αυτή η λαιλάτιση η οποία γίνεται στον πρώτο βαθμό δεν έχει προηγούμενο και είναι σαφέστατα ότι η σημερινή περιφερειάρχης που έχει σαφέστατα κομματική πολιτική συγγένεια με τον Πρωθυπουργό έχει να κάνει τον ρόλο της. Είναι σαφές, είναι πολύ σαφές αυτό που λέω. Τώρα, επειδή άκουσα και κάποιους υπερευαίσθητους, δεν άκουσα ότι όταν αγοράζει κανείς, ακούστε με λίγα κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ, όταν αγοράζει κανείς από το ΤΑΙΠΕΔ ή από τη κτηματική εταιρεία παλαιότερα, όπως τη λέγαμε, ή από το δημόσιο, δεν δίνει ανταποδοτικά τέλη στους δήμους, ούτε για ηλεκτροφωτισμό. Δηλαδή, εγώ αρχίζω να πιστεύω αυτά που λέει ο κύριος Φωτόπουλος. Κύριε, μια φορά ήταν να ακούσει κάτι, του πήρε στο δεξί αυτή εσύ. Λοιπόν, διότι πράγματι το ξεπούλημα των λιμανιών και των παραλίων γίνεται, σας το είπα και πριν, νομοθετείτε κύριε Βλάχο, μια διαδικασία διυπουργικής απόφασης. Αυτό αν το έκανε κάμια δεξιόστροφη ή κεντροδεξιόστροφη θα πέφτανε τα μάρμαρα. Προωθείτε λοιπόν οι παραλίες, το λέω καθαρά, πιο καθαρά δεν γίνεται. Προωθείτε λοιπόν ο κύριος Πουλάκης με τον κύριο Μοϊσόγλου, οι οποίοι είναι η Γενική Γραμματή του Υπουργείου Εσωτερικών μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών τις παραλίες να τις διαχειρίζονται όχι οι δήμοι αλλά ιδιωτικά συμφέροντα με προκηρύξεις και οι δήμοι θα παίρνουν εφόσον σκουπίσουν και σουγκαρίσουν το ποσοστό του σκουπίσματος. Αυτό δεν μπορούσε να το διανοηθεί κανείς. Δεν μπορούσε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η παράνοια και η διγνωσία δεν έχει προηγούμενο. Κλείνοντας, θα έλεγα... Κλείνοντας, θα έλεγα ότι εμείς εμένουμε λοιπόν σε αυτή την πρωτολογία την οποία κάναμε λίγο πριν. Δηλαδή, πρώτον, να μας στείλει μια πλήρη, την πλήρη μελέτη, όχι την 20σελίδη, ό,τι έχει. Μαζί με την πλήρη εισήγηση, αν είναι μια γραμμή και έκανε τόσα χρόνια ο εισηγητής να βγάλει μια γραμμή, κακό του κεφαλιού του. Έτσι. Εμείς θέλουμε να διαβάσουμε τι ανταποδοτικότητα δίνει εφόσον ψήφισε θετικά η παράταξη η οποία πάει να θετικοποιήσει την κατασκευή αυτή. Δηλαδή τι δίνει στο Δήμο. Δεν άκουσα. Θέλω λοιπόν να δω την εισήγηση ολόκληρη. Εφόσον λοιπόν μας αποσταλεί θα διαβιβαστεί και σε εσάς. Και εφόσον είναι όριμη η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται, τότε θα εισαχθεί και στο Δημοτικό μας Συμβούλιο για να μπορέσουμε να πάρουμε την απόφαση. Η οριμότητα εξαρτάται αφενός να δούμε ποιο είναι το εισηγητικό πλαίσιο και βεβαίως να το φέρουμε και μία και δύο φορές
να το συζητήσουμε για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε και με ειδικότερους από εμάς αυτό που πρέπει να έχουμε διαμορφώσει. Ενστάσεις, διαφοροποιήσεις, διευκρινήσεις, ενδεχομένως να χρειαζόμαστε κάποιες διευκρινήσεις, να έρθει εδώ και ο εισηγητής να μας εξηγήσει. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο ο εισηγητής να μας εξηγήσει, εφόσον θέλουμε τη διαφάνεια που εμείς τη θέλουμε. Ούτε είναι, εάν θέλετε, μειωτικό για κανέναν. Ο εισηγητής είναι ο Λάτσης, κύριε. Ο εισηγητής είναι περιφερειακός σύμβουλος, κύριε Μαγιάκη. Όχι, δεν τα έχετε, δεν τα ολοκλήρωσα. Λοιπόν, για να μην υπάρχουν ζητήματα τα οποία ενδεχομένως να μην έχουν γίνει κατανοητά, ο Λάτσης βρίσκεται στην Ελβετία, από ό,τι ξέρω. Εδώ λοιπόν, αυτό το οποίο ξέρουμε, για να φύγουμε και από τα ζητήματα του λαϊκισμού μακριά από μένα και από εσάς, να πούμε αυτό που ζητάμε να έρθει εδώ, είναι ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος που έχει μία πλήρη εικόνα μετά από την εξέταση που είχε από τις μελέτες που κατατέθηκαν, είτε περιβατολογικές είτε κυκλοφοριακές, από τη συνεργασία που σίγουρα θα είχε με τις υπηρεσίες, από τις ερωτήσεις των νομικών πλαισίων και νόμων που υπάρχουν και όλα εκείνα τα ζητήματα τα οποία εμάς μας αφορούν. Δεύτερον, προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να δούμε τα ανταποδοτικά ωφέλη για όσους θετικοποιούν την άποψη αυτή και πιστεύω ο εισηγητής με τη θετικοποίηση που ήρθε ο εισηγητής να έχει συγγράψει την ανταποδοτικότητα των ωφελουμένων στην τοπική κοινωνία. Και τρίτον, εμείς θεωρούμε πέραν αυτής της εξέτασης, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει τα χέη τα οποία υπάρχουν και δεν βρίσκονται ούτε εις πώληση σήμερα, ούτε εις νομικές παρεμβάσεις τις οποίες έκανε κάποιος ταγαράς και πούνησε κάποιος πρόεδρος που διαιρούστηκε από τη σημερινή κυβέρνηση. Άρα νομιμοποίησε τη διαδικασία αυτή. Και από τη στιγμή που νομιμοποίησε και τη λένε οι υπηρεσίες μας ότι είναι νόμιμη, μέχρι να αποδείξει το δικαστήριο δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο εμείς. Δεν είμαστε νομοθέτες. Λέω λοιπόν, για τα άλλα που δεν έχει νομικό πλαίσιο, εμείς ζητούμε όχι μόνο τη χαρακτηρισμό και την παραχώρηση ως ισοζύγιο πλέον για όλες αυτές τις διαδικασίες τις οποίες μα κάναν. Ακόμα και στο γήπεδο, εγώ θα πω, που χαρακτηρίστηκε από αθλητικός χώρος, κοινόχρηστος χώρος. Το ξεχάσαμε αυτό? Τον κύριο Κοντονή να χρηματοδοτήσει ή, εάν θέλει να κάνει το καλό παιδί, περιφέρεια ή περιφέρεια. Και τρίτον, θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση η κεραμική θα πρέπει, η μόνη που να μην χαρακτηριστεί κοινόχρηστη θα πρέπει να είναι αυτή, και μάλιστα να δοθεί άμεσα για να μπορέσει να αποσβέσουν τα χρέη τα οποία είχαν από την παλιά διαδικασία του ΕΧΟΠ, του ΕΜΕΧ, που σαφέστατα ταλαιπωρούσαν τους ανθρώπους αυτούς και με τη δική μας παρέμβαση αμβλήθηκαν κάπως τα ζητήματα τα οποία είχαν. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσεων. Σας παρακαλώ. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Δεν έχετε καμία ανοχή. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Μα δεν είναι δυνατόν τώρα. Όχι, δεν σας παρακαλώ. Έχω...